Συζήτηση για το πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης. Ο κύριος Μανσογιαννάκης έχει το λόγο. Ποιος? Ο κύριος Κυπρέος. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, το ζήτημα που αφορά την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης, πέρα ότι το έχουμε ξανασυζητήσει πριν 6 μήνες, το τοποθετούμε πιο ολοκληρωμένα στο κείμενο που σας έχουμε παραδώσει σαν λαϊκή συσπήρωση. Εδώ θέλουμε απλά να προσθέσουμε ορισμένα πράγματα για να δείξουμε και τη σημασία και τη σοβαρότητα του ζητήματος, αλλά και κυρίως των μέτρων που πρέπει να πάρουμε άμεσα αν θέλουμε το άλσος και ο χώρος ο συγκεκριμένος του πάρκου να σωθεί. Συνάδελφοι, όπου πρέπει να πάρουμε υπόψη ότι υπάρχουν τοποθετήσεις εδώ από τις παρατάξεις, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, είχαν εκφραστεί στην προηγούμενη συνεδρίαση, όμως σήμερα κατά τη γνώμη μας δεν υπάρχουν περιθώρια για λόγια και για συζητήσεις φιλολογικού περιεχομένου, διότι η κατάσταση από την προηγούμενη συνεδρίασή μας στο πάρκο έχει χειροτερεύσει. Και ενδεχομένως, για να μην μπούμε με σιγουριά, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα η κατάσταση να μην είναι αναστρέψιμη. Τώρα πιστεύουμε ότι πρέπει να πάρουμε ορισμένα πρακτικά μέτρα, ξεπερνώντας και νομικά, αν χρειαστεί, ζητήματα και άλλου είδους κολλήματα που υπάρχουν και που δημιουργούνται μεταξύ των αντιθέσεων των Δημάρχων και του ΑΣΔΑ, ώστε να επανέλθει, και αυτό βάζουμε σαν ένα κύριο αίτημα, τώρα η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση του πάρκου, που για μεγάλο χρονικό διάστημα έχει σταματήσει και έχει σοβαρές συνέπειες. Χρειάζεται ταυτόχρονα να γίνουν, όσοι περνάνε από εκεί πέρα, από αυτό το πάρκο, μπορούν να έχουν μια έτσι πολύ άσχημη εικόνα όσο αφορά με τα κουνούπια, έτσι, που χρειάζεται να προχωρήσουμε σε ψεκασμούς άμεσα, γιατί εκεί πέρα έχει περιοριστεί η προσβασιμότητα από τα λαϊκά στρώματα της περιοχής λόγω αυτού του προβλήματος, και χρειάζεται να προσληφθούν για μια σειρά εργασίες εργαζόμενοι που θα συμβάλλουν αποφασιστικά στη σωστή λειτουργία και την περιφρούρηση του πάρκου Τρίτσης και ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Σήμερα, άμα σταματούσε και λίγο αυτό εδώ πέρα. Συγγνώμη, ένα λίγο. Παρακαλώ να σταματήσουν τα πηγαδάκια. Συζητάμε ένα σοβαρό θέμα. Να σταματήσουν, παρακαλώ, τα πηγαδάκια για να ακούγονται το τι λέει ο μιλητής. Συνεχίστε, κύριε Κυπρέο. Σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα, αν το θελήσει, αξιοποιώντας και το λαϊκό παράγοντα, να παρεύει τις επόμενες ημέρες, για να μην πω τις επόμενες ώρες, αποτελεσματικά, ώστε να λυθούν τόσο τα άμεσα και επίγοντα ζητήματα, και ιδιαίτερα στην περίοδο της καλοκαιρινής περίοδου, για την αποφυγή και καταστροφικών πυρκαγιών, που το ενδεχόμενο αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πέρα από τη μόνιμη και σταθερή ηλεκτροδότηση και υδροδότηση, την πρόσληψη ικανού προσωπικού για να λειτουργήσει στοιχειοδός στο πάρκο, τώρα χρειάζεται να χρηματοδοτηθεί
το πάρκο με αντίστοιχα οικονομικά κονδύλια για να γίνουν αυτές οι δουλειές. Από μόνες τους δεν γίνονται. Χωρίς καθυστερήσεις, νομίζω ότι πρέπει να παρεύουμε σαν Περιφερειακό Συμβούλιο, ώστε να παρεμποδίσουμε την όποια υποβάθμιση προχωρά την καταστροφή της προσβασιμότητας στο χώρο από τους εργαζόμενους, την νεολαία και τα λαϊκά στρώματα της περιοχής, που σε τελευταία ανάλυση δεν έχουν πάρα πολλές δυνατότητες, έτσι, για να ξεκουραστούν, να αναπτύξουν δραστηριότητες πολιτιστικές και αθλητικές, να κάνουν περιήγηση σε ένα ανθρώπινο και φυσικό περιβάλλον. Έχει ιδιαίτερη σημασία να σταθούμε, συνάδελφοι, γιατί μόνο δεν φτάνει η διαπίστωση των προβλημάτων, έχει ιδιαίτερη σημασία να σταθούμε στη στάση που κρατούν χρόνια τώρα. Από μόνο της δεν έχει υποβαθμιστεί η κατάσταση εκεί. Έχουν ευθύνη ορισμένοι. Έχουν ευθύνη οι κυβερνήσεις και τα αντίστοιχα υπουργεία που δεν πήρανε κανένα μέτρο για το συγκεκριμένο πάρκο και για άλλα φυσικά. Έχουν ευθύνη οι δήμαρχοι της περιοχής, ο ΑΖΑ, που τσακώνονται ποιος έχει τις αρμοδιότητες και αφήνουν να υποβαθμίζεται το περιβάλλον, και η ζωή οπωσδήποτε του λαού. Έχουν σοβαρές ευθύνες για τη σημερινή άθλια κατάσταση. Και η αιτία είναι, όχι γενικά γιατί έχουν ευθύνες, διότι συμφωνούν με την πολιτική που αντιμετωπίζει το περιβάλλον ως πεδίο δράσης και κερδοφορίας του κεφαλαίου. Αυτή είναι η βασική αιτία. Τα όποια μέτρα πήρανε σε αυτή την προοπτική υπηρετούσαν. Σε αυτή την κατεύθυνση δημάρχη, κυβέρνηση, υπουργεία είχαν και συμμάχους. Είχαν τους επιχειρηματίες που ένα μεγάλο κομμάτι του χώρου το έχουν καταπατήσει. Έχουν φτιάξει μεγάλα πολυκαταστήματα. Έχουν υπό αμφισβήτηση ένα μεγάλο κομμάτι του πάρκου. Και φυσικά έχουν και συμμάχους και ορισμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις με έντονα, σε εισαγωγικά, τα οικολογικά αισθήματα με το αζημίωτο όπως πάντα. Στο κείμενό μας αναλυτικά λέμε τι πρέπει να γίνει. Τι μέτρα θα χρειαστούν για να παραμείνει το πάρκο σε λειτουργία που να υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες. Εκτιμάμε ότι ο αγώνας για την προστασία του πάρκου μπορεί να αποκτήσει δυναμική το επόμενο χρονικό διάστημα, αρκεί να γίνει υπόθεση όλου του λαού της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής, να γίνει υπόθεση του λαϊκού και εργατικού κινήματος. Μέσα από μια τέτοια διαδικασία είναι καθαρό ότι θα αναγκαστούν και οι υπεύθυνοι να πάρουν μέτρα. Τώρα όμως πρέπει να συμφωνήσουμε στο εξής, εδώ σαν Περιφερειακό Συμβούλιο, στο εξής ζήτημα: να λειτουργήσει στοιχειοδός το πάρκο, να μπει τώρα το νερό και το ρεύμα, δηλαδή να πληρωθούν οι λογαριασμοί, να γίνουν τώρα οι ψεκασμοί για τα κουνούπια, να γίνει η περιφρούρηση από το λαό της περιοχής, και εδώ να συμβάλλουμε και σαν περιφέρεια για την αποφυγή των πυρκαγιών. Να πληρωθούν οι εργαζόμενοι, αυτοί οι 7 εργαζόμενοι που υπάρχουν εκεί πέρα, που παραμένουν για μήνες χωρίς μισθό, να βρούμε και τους τρόπους να προσληφθούν και ορισμένοι άλλοι εργαζόμενοι που να αντιστοιχούν στις πραγματικές ανάγκες, και να συμβάλλουμε σε ό,τι μας αφορά στην πολιτιστική και αθλητική δραστηριότητα και την αξιοποίηση του πάρκου με ανάλογες δραστηριότητες από τα ίδια τα λαϊκά στρώματα, την νεολαία, τα εργατικά συνδικάτα, τους μαζικούς λαϊκούς φορείς της ευρύτερης περιοχής. Σε αυτή την προοπτική πρέπει να συζητήσουμε και το κυριότερο, να πάρουμε ουσιαστικά μέτρα λύσης και αντιμετώπισης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε
μπει τώρα στην καρδιά του θέματος, ενός σοβαρού θέματος. Παρακαλώ να σταματήσουν τα πηγαδάκια. Παρακαλώ, καθίστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε κάτω. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θέλω να αναφερθώ ονομαστικά. Παρακαλώ να σταματήσουν τα πηγαδάκια. Συζητάμε ένα σοβαρό θέμα. Ο κύριος Περιφερειάρχης έχει το λόγο. Παρακαλώ. Παρακαλώ να καθίστε κάτω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι στον πρώτο βαθμό, κύριοι κύριοι δήμαρχοι. Θέλω να απαντήσω στο αίτημα για συζήτηση της λαϊκής συσπήρωσης που αφορά την κατάσταση στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Και έχει συζητηθεί πάλι εδώ, όχι μια φορά, αρκετές φορές, όλοι έχουμε γνώση του αντικειμένου. Είναι σωστό που το συζητάμε, αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή. Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα και θα εξηγήσω παρακάτω. Καταρχήν θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε ότι οι αρμοδιότητες για το πάρκο Αντώνης Τρίτσης δεν είναι αρμοδιότητες της Περιφέρειας Αττικής, αλλά του φορέα που συγκροτήθηκε με το νόμο 4002 στις 22 Αυγούστου 2011. Μεγαλοπρεπώς. Ο Μητροπολιτικός Φορέας Ανάπλησης και Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών Αττικής, που συστάθηκε το 2011, έχει πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Έχει διοικητικό συμβούλιο και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Σκοπός του φορέα είναι η διοίκηση, η διαχείριση, η προστασία, η βελτίωση και ανάδειξη των εκτάσεων αστικού πρασίνου, πάρκων και αλσών. Έχει την ευθύνη διαχείρισης περιοχής. Υπάρχουν ωστόσο τεράστια προβλήματα που από ό,τι φαίνεται και από την καταγραφή και την εισήγηση του συναδέλφου της Λαϊκής Συσπήρωσης, από ό,τι φαίνεται δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν. Χωρίς αμφιβολία, η σημερινή κατάσταση του πάρκου μας θλίβει όλους ειλικρινά. Είναι κρίμα. Ένας τόσο σημαντικός πνεύμονας πρασίνου, με τόσες πολλές δυνατότητες που προσφέρει για ποικίλες δραστηριότητες και αναψυχή, να αφήνεται στην τύχη του με διακοπή της υδροδότησης και ηλεκτροδότησης, με ανεπαρκή χρηματοδότηση, με λίγους και απλήρωτους εργαζόμενους. Είναι κρίμα να υπάρχει περαιτέρω περιβαλλοντολογική υποβάθμιση ζωής στην Αθήνα εξαιτίας οικονομικής κρίσης και της έλλειψης σπόρων. Η βιωσιμότητα προϋποθέτει την ύπαρξη σπόρων. Εμείς ως Περιφέρεια Αττικής προτείνουμε την υιοθέτηση μιας ενιαίας πολιτικής για το αστικό και περιαστικό πράσινο που θα εμπεριέχει ποικίλες δράσεις για ανάπτυξη και ανάδειξη των χώρων το ελάχιστο δυνατό κόστος. Ας μην ξεχνάμε πως είμαστε μια πρωτεύουσα με ελάχιστο πράσινο συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Η αναλογία πρασίνου ανακάτοικο προκειμένου η πόλη να θεωρείται βιώσιμη για τους κατοίκους της είναι πολύ μικρή για την Αθήνα. Συγκεκριμένα δεν ξεπερνά τα 2,5 τετραγωνικά ανακάτοικο, όταν σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις είναι πάνω από 9 ανακάτοικο και περισσότερο. Όσο αφορά την πρότασή σας για αποκλειστική επαρκή και σταθερή χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν μας βρίσκει αντίθετους. Αλλά αυτή είναι μια πρόταση που θα πρέπει να απευθύνει στο ΙΠΚΑ και μάλιστα θα μπορούσε να περιλαμβάνει πρόταση για επιπλέον χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Βέβαια, δεν πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες. Σημερινές εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες, που το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο του, κυρίως τα τελευταία 10 χρόνια, δεν πιστεύω πως υπάρχουν περιθώρια για αυτή τη λύση. Μην ξεχνάμε ότι οι δράσεις που έχουν να κάνουν με την οδική ασφάλεια, τους φωτεινούς σηματοδότες, την αντιπλημμυρική προστασία, την αντιπυρική προστασία, μένουν χωρίς χρηματοδότηση. Τα είπαμε εξάλλου στο προηγούμενο Συμβούλιο. Όσο αφορά το ζήτημα που τίθεται για φιλοξενία εκδηλώσεων στο πάρκο, εμείς είμαστε σύμφωνοι με την αξιοποίηση των χώρων πρασίνου από όλους τους πολίτες. Πάντα όμως με τον απαραίτητο σεβασμό στο περιβάλλον. Θεωρούμε δηλαδή αυτονόητη υποχρέωση αυτών που χρησιμοποιούν τους χώρους για τις εκδηλώσεις να προστατεύουν τον χώρο, να τον καθαρίζουν και να τον παραδίδουν όπως ήταν. Και φυσικά είμαστε σύμφωνοι και στην περαιτέρω αξιοποίηση με την έκδοση φυσικά των απαραίτητων αδειών. Αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα με το πάρκο Τρίτσης, όπως και με τα υπόλοιπα πάρκα, είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει έλλειψη πόρων. Το πεδίο του Άριος εμείς το δίνουμε στο Δήμο της Αθήνας. Ο Δήμος της Αθήνας θέλει να πάρει το πεδίο του Άριος, αλλά του δίνουμε και τα λεφτά. Μα όταν ένας προϋπολογισμός COVID 60%, πώς θα μπορέσει αυτό να γίνει σε βάθος χρόνου και όχι πολύ μεγάλο βάθος χρόνου. 2, 3, 4 χρόνια.
Τα χρήματα τα οποία υπάρχουν, αν νομίζουν ορισμένοι ότι η περιφέρεια Αττικής, ερχόμενοι όλοι εδώ και λένε εδώ στην περιφέρεια Αττικής, σε 2 χρόνια δεν θα υπάρχει λέπη. Γνωστό είναι αυτό, γιατί τα χρήματα είναι κωδικοποιημένα στα έργα. Κάποια στιγμή τα έργα θα γίνουν. Και γι' αυτό προσπαθούμε τις υποδομές να τρέξουμε αυτά εδώ. Λειτουργικά έξοδα, όταν δεν μπορούν να πληρώσουν. Αλλά αυτή είναι μια πρόταση που θα πρέπει να απευθύνει στο ΙΠΕΚΑ και μάλιστα θα μπορούσε να περιλαμβάνει πρόταση για επιπλέον χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. Βέβαια, δεν πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες. Σημερινές εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες που το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο του, κυρίως τα τελευταία 10 χρόνια, δεν πιστεύω πως υπάρχουν περιθώρια για αυτή τη λύση. Μην ξεχνάμε ότι οι δράσεις που έχουν να κάνουν με την οδική ασφάλεια, τους φωτεινούς σηματοδότες, την αντιπλημμυρική προστασία, την αντιπυρική προστασία, μένουν χωρίς χρηματοδότηση. Τα είπαμε εξάλλου στο προηγούμενο συμβούλιο. Όσο αφορά το ζήτημα που τίθεται για φιλοξενία εκδηλώσεων στο πάρκο, εμείς είμαστε σύμφωνοι με την αξιοποίηση των χώρων πρασίνου από όλους τους πολίτες. Πάντα όμως με τον απαραίτητο σεβασμό στο περιβάλλον. Θεωρούμε δηλαδή αυτονόητη υποχρέωση αυτών που χρησιμοποιούν τους χώρους για τις εκδηλώσεις να προστατεύουν τον χώρο, να τον καθαρίζουν και να τον παραδίδουν όπως ήταν. Και φυσικά είμαστε σύμφωνοι και στην περαιτέρω αξιοποίηση με την έκδοση φυσικά των απαραίτητων αδειών. Αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα με το πάρκο Τρίτσης, όπως και με τα υπόλοιπα πάρκα, είναι ξεκάθαρο. Υπάρχει έλλειψη πόρων. Το πεδίο του Άριος εμείς το δίνουμε στο Δήμο της Αθήνας. Ο Δήμος της Αθήνας θέλει να πάρει το πεδίο του Άριος, αλλά του δίνουμε και τα λεφτά. Μα όταν ένας προϋπολογισμός κόβει 60%, πώς θα μπορέσει αυτό να γίνει σε βάθος χρόνου και όχι πολύ μεγάλο βάθος χρόνου. 2, 3, 4 χρόνια. Τα χρήματα τα οποία υπάρχουν, αν νομίζουν ορισμένοι ότι η περιφέρεια Αττικής, ερχόμενοι όλοι εδώ και λένε εδώ στην περιφέρεια Αττικής, σε 2 χρόνια δεν θα υπάρχει λέπη. Γνωστό είναι αυτό, γιατί τα χρήματα είναι κωδικοποιημένα στα έργα. Κάποια στιγμή τα έργα θα γίνουν. Και γι' αυτό προσπαθούμε τις υποδομές να τρέξουμε αυτά εδώ. Λειτουργικά έξοδα, όταν δεν μπορούν να πληρώσουν το προσωπικό, δεν μπορούν να πληρώσουν το νερό, να κινδυνεύουν με ξηρασία. Όταν δεν αξιοποιείται, όταν δεν υπάρχει μια μελέτη αξιοποίησης σε βάθος 10 ετών. Όταν και από την άλλη εμείς συζητάμε τι θα κάνουμε εδώ. Εμείς αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να γίνει ακόμη μια συνάντηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και να δούμε τι θέση έχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Γιατί ακούω κάτι εξωφρενικά στα κανάλια σχετικά με τα κουνούπια. Και λέει είναι λίγα τα λεφτά, λέει, ας τα βάλουν οι περιφέρειες. Γιατί και πολλοί δήμοι, επειδή δεν έχουν χρήματα, δεν προχωρήσαν όταν δική τους η αρμοδιότητα, η χωρική αρμοδιότητα, να κάνουν, ας πούμε, τον ψεκασμό. Αυτά πρέπει να τα συζητάμε σοβαρά. Εμείς θα συμμετέχουμε στο διάλογο και εκεί που θα νιώσουμε ότι οι δυνάμεις μας οι οικονομικές μπορεί να συμβάλλουν, όχι μόνο οι οικονομικές, γιατί αυτό είναι ένα έργο που έχει ξεκινήσει εδώ και 5 χρόνια. Τότε για ποιο λόγο το 2011 φτιάξανε αυτόν τον, με βάση τον νόμο, τον οργανισμό. Το 2011 δεν ξέραν ότι δεν έχουν λεφτά. Γιατί λοιπόν τότε δεν βάλανε, ας πούμε, και τους δήμους της περιοχής και διάφορους άλλους οργανισμούς και τον ιδιωτικό τομέα να συμβάλλει, για να μπορέσουμε να σώσουμε, να διατηρήσουμε και να αξιοποιήσουμε το πάρκο. Απλή λογική θέλει, κοινή λογική θέλει. Μην ερχόμαστε τώρα εδώ και λέμε η περιφέρεια Αττικής θα κάνει. Βεβαίως συμφωνούμε ότι η εγκατάλειψη είναι έγκλημα, αλλά από εκεί μετά πλέον η ηθική αυτούργη είναι άλλη. Εμείς θα συμβάλλουμε στα μέτρα των δυνατοτήτων μας με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού της εκεί περιοχής. Δεν γίνεται διαφορετικά να αναλάβει 1 εκατομμύριο των εκατομμυρίων. Και πώς θα το χαρούν τα παιδιά, οι πολίτες, εκείνο το πάρκο, όταν δεν έχει νερό. Για όνομα του Θεού. Αλλά αυτή η μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς πόρους έχει τελειώσει από όλους τους συναδέλφους στο δεύτερο βαθμό. Έχει τελειώσει. Να πάνε να βρουν τους πόρους ή να πούν δεν έχουμε πόρους.
και να αναλάβουν πρωτοβουλίες, ομάδες εθελοντών, ομάδες ιδιωτών, να αναλάβουν οι Δήμοι, να συμβάλλει η Περιφέρεια και οποιοσδήποτε άλλος φορέας. Έτσι θα μπορέσει να επιβιώσει και να λειτουργεί στο μέλλον. Ιδεμείς στο να αναφέρουμε κάθε φορά το πρόβλημα που υπάρχει στο Ελληνικό, το πρόβλημα που υπάρχει στο Τρίτσις, το πρόβλημα που υπάρχει στο πεδίο του Άριος, το πρόβλημα που υπάρχει στο Αττικό Άλσος, το πρόβλημα που υπάρχουν κάτω στην παραλία, τα άλλα τα προβλήματα, οι κακές κατασκευές, οι παράνομες κατασκευές, τα διαπιστώσαμε, τα καταγράψαμε, φτάνει. Το θέμα είναι τι κάνουμε. Τοποθετήσεις. Ο Δήμαρχος όποια στιγμή θέλει θα πάρει το λόγο, όποια στιγμή θέλετε. Και θέλετε τώρα να καταγράψω μισό λεπτό. Εσείς όποτε θέλετε να καταγράψω τους ομιλητές ένα λεπτό. Λοιπόν, ομιλητές. Ξέχασα να πω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι μέσα στους 40 φορείς που είναι υποκατάργηση είναι και ο οργανισμός του Πάρκου Τρίτσι, έτσι. Ο κύριος Διάκος, ο κύριος Βαρελάς έχουν γραφτεί, ο κύριος Παπαντονίου. Μισό λεπτό. Ο κύριος Γαλανός. Ναι, ο κύριος Μανουσογιαννάκης στο τέλος. Και κλείνει ο κατάλογος. Ο Δήμαρχος Ηλίου, ο κύριος Ζενέτος, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε πάλι ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να είχε λυθεί εδώ και αρκετό καιρό, εάν δεν υπήρχε αυτή η ανεξήγητη αιμονή του ΙΠΚΑ να κρατάει συνεχώς στην αρμοδιότητά του την διαχείριση του πάρκου Αντώνης Τρίτσης. Και να σας πω και κάτι που έχω διαπιστώσει. Έχω διαπιστώσει λοιπόν ότι δεν είναι πολιτική ενός κόμματος. Εκείνο που με απογοητεύει είναι ότι αυτή είναι μία πολιτική της κεντρικής κυβέρνησης, της κάθε κεντρικής κυβέρνησης. Έχουμε συναντήσει αρκετούς βουλευτές από διάφορα κόμματα. Συναντήσαμε τελευταία και την γραμματέα του ΙΠΚΑ να συζητήσουμε το θέμα του πάρκου Αντώνης Τρίτσης, που είναι από κόμμα που στηρίζει την κυβέρνηση, από μικρό κόμμα που στηρίζει την κυβέρνηση, και αυτή όταν φύγαμε η δήμαρχη από το γραφείο της δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι δεν θα δώσουμε το πάρκο Αντώνης Τρίτσης την τοπική αυτοδιοίκηση να το οικειοποιηθεί. Τι να οικειοποιηθούμε, κυρία? Εμείς ξέρουμε να καθαρίζουμε, ξέρουμε να ποτίζουμε, ξέρουμε να κλαδεύουμε, ξέρουμε να περιποιόμαστε τα δέντρα, ξέρουμε να συντηρούμε τον ηλεκτροφωτισμό, τις αντλίες, να έχουμε νερό, να κρατάμε το πάρκο ζωντανό και να το απολαμβάνει ο κόσμος. Εσείς δεν ξέρω αν ξέρετε, δεν μας το αποδείξατε ότι ξέρετε. Δεν το κάνετε αυτό. Και αυτή τη στιγμή το πάρκο κινδυνεύει να καταστραφεί, όπως κινδύνευσε και πέρυσι τέτοια εποχή, το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Αλλά πέρυσι λοιπόν την τελευταία στιγμή μπήκαμε μέσα οι Δήμοι και σώσαμε την κατάσταση στην κυριολεξία την τελευταία στιγμή. Και για εκείνους που δεν γνωρίζουν, επειδή το πάρκο έχει και υγρό στοιχείο, το πρόβλημα είναι από την έλλειψη του νερού, που όταν σταματήσει να πέφτει νερό στις λίμνες, αντιλαμβάνεστε τι γίνεται με την πανίδα αλλά και με τη χλωρίδα που συντηρείται από αυτό το νερό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως σας έλεγα πριν, το πάρκο θέλει απλά πράγματα. Θέλει να το καθαρίζεις, να το ποτίζεις, να το κλαδεύεις, να φτιάχνεις τα φώτα, τα καλαθάκια, τα παγκάκια και να το φυλάς για να μην γίνονται καταστροφές. Είναι μία δουλειά που η αυτοδιοίκηση την ξέρει πολύ καλά, για όνομα του Θεού. Αντί να μας παρακαλάνε να τα κάνουμε αυτά, και δεν ζητάμε τίποτα γι' αυτά, αντί να μας παρακαλάνε να τα κάνουμε αυτά, τους παρακαλάμε εμείς. Και δεν μας επιτρέπουν να τα κάνουμε, γιατί έχουν το φορέα που δεν μπορείς να μπει σε ξένα χωράφια και να κάνεις εργασίες. Όπως ξέρετε, δεν μπορείς να διαθέσεις ούτε ένα ευρώ σε ξένο χώρο. Κατά συνέπεια λοιπόν, μας θερούν και τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Και κάθε φορά που παρεμβαίνουμε, παρεμβαίνουμε παράνομα. Παρακαλώ.
Και καλά, εσείς μπορεί να σας φαίνεται πολύ ελαφρύ αυτό, σιγά την παρανομία που κάνετε. Αλλά αν καθίσεις κάτω στο εδόλιο του κατηγορουμένου και αρχίζει ο πρόεδρος να ερμηνεύει τον νόμο, εκεί αντιλαμβάνεστε ότι πλέον τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά από ό,τι τα ερμηνεύουμε στις πολιτικές συναντήσεις. Λοιπόν, το πάρκο αυτή τη στιγμή το διαχειρίζεται ένας φορέας ο οποίος δεν μπορεί να κάνει τίποτε γιατί δεν έχει χρηματοδότηση. Αν είχε χρηματοδότηση, ίσως θα μπορούσε να κάνει κάτι. Λειτουργούν μέσα στο πάρκο ανεξέλεγκτα μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες πληροφορούμε ότι παίρνουν και 2 ευρώ από κάθε παιδάκι ορισμένες για να δείχνουν πώς φυτεύουν τους σπόρους και πώς στη συνέχεια τους μεταφυτεύουν. Λειτουργούν καταστήματα τα οποία πηγαίνουν και ζωντανή μουσική, μπουζούκια. Την προηγούμενη εβδομάδα έτυχε να είμαι στο θέατρο του πάρκου σε μια εκδήλωση και πιο κάτω είχε τη μουσική που αναστάτωνε τον κόσμο, ζωντανή μουσική, και δεν πληρώνουν ούτε 1 ευρώ. Υπήρχαν 2 επιχειρήσεις που πλήρωναν και πληροφορήθηκα ότι επειδή η ΔΕΗ έχει διακόψει το ρεύμα, σταμάτησαν να πληρώνουν και αυτοί. Λειτουργούν με μια γεννήτρια και σταμάτησαν να πληρώνουν το ενίκιο και αυτοί. Άρα λοιπόν, είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση ή δεν είναι? Μάλιστα, τελευταία, έγινε και επίθεση από μπράβους στον πρόεδρο, τον κύριο Μιχαλόπουλο, διότι μη γνωρίζοντας το τι θα συναντήσει στο πάρκο, έκανε δηλώσεις ότι θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Και όταν πήγε να φύγει το βράδυ από το γραφείο, δέχτηκε επίθεση από αγνώστους. Λοιπόν, χρηματοδότηση, σας είπα πριν, δεν θέλουμε τίποτα. Όμως, το Υπουργείο έχει αναλάβει δεσμεύσεις. Το ΦΕΚ, το ιδρυτικό, λέει ότι πρέπει να δίνει 800.000 ευρώ το χρόνο. Γιατί έχει εργαζόμενους, γιατί έχει ΔΕΗ, γιατί έχει ΕΙΔΑΠ, γιατί τις δαπάνες αυτές σαν ελαστικές. Αυτές θέλουμε να πληρώνουν. Τα υπόλοιπα λέμε να τα κάνουμε εμείς. Είμαστε καλά οργανωμένοι. Όλοι οι Δήμοι. Είναι η δουλειά που γνωρίζουμε άριστα. Μιλάνε για αποκέντρωση. Μιλάνε για αποκέντρωση αρμοδιοτήτων. Για ποια αποκέντρωση? Πώς θα μας πείσει η κάθε κυβέρνηση και το κάθε Υπουργείο όταν μιλάει για αποκέντρωση και επιμένει να διαχειρίζεται ανεπιτυχώς το πάρκο της γειτονιάς μας, που το κάνουν χρήση όλοι οι άνθρωποι, κάνουν πεζοπορία, κάνουν διαδρομές, κάνουν γυμναστική κτλ. Καταργούν φορείς. Καταργούν φορείς. Το είδαμε τελευταία. Μα αυτό το φορέα δεν βλέπουν να το καταργήσουν, αφού δεν τραβάει, δεν πάει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επιμένουν. Κύριοι συνάδελφοι, ελπίζω η φωνή αγωνίας να φτάσει στα αυτιά των αρμοδίων και να πάρουν τις σχετικές αποφάσεις για να σωθεί το πάρκο πριν είναι αργά. Εγώ δε θα σας έλεγα ότι εάν δούμε οι Δήμοι ότι η κατάσταση πάει σε σημείο καταστροφής του πάρκου και αν δούμε ότι πρόκειται να κινδυνεύσει και η υγεία των κατοίκων της περιοχής, εκεί λοιπόν θα αναλάβουμε δυναμικές πρωτοβουλίες και σας θέλουμε κοντά μας. Και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα εδώ τελειώνοντας να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο και τον Περιφερειάρχη και τη Λαϊκή Συσπήρωση που έβαλε το θέμα, αλλά διάβασα προσεκτικά και άκουσα την εισήγηση. Μάλλον διάβαζα την ώρα που γινόταν η εισήγηση το ίδιο κείμενο κατά πάσα πιθανότητα. Δεν έγινε καμία αναφορά στην αυτοδιοίκηση.
εγώ νομίζω ότι σε αυτά τα ζητήματα μπορούμε να συμφωνήσουμε. Εμείς δηλαδή πώς στηρίζουμε τις εκδηλώσεις μέσα στο πάρκο. Εμείς γιατί θεωρούμε ότι το φεστιβάλ του ΚΝΕ, της ΚΝΕ και του οδηγητή αναβαθμίζουν το πάρκο, το μαθαίνει ο κόσμος. Μάλιστα όταν φεύγουν δίνουν και το παράδειγμα. Είναι σαν να μην πέρασε κανείς από αυτό το πάρκο ενώ έχει περάσει χιλιάδες κόσμος. Λοιπόν, σας θέλουμε κοντά μας και σας και όλους για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτό το πνεύμονα πρασίνου ζωντανό και να μην κινδυνεύσουν οι κάτοικοι της περιοχής, γιατί ο κίνδυνος είναι άμεσος με τα κουνούπια που ακούσατε πριν που είπε ο κύριος Περιφερειάρχης, με τις λίμνες και με τα έλλη. Ένα τελευταίο θέμα και κλείνω λοιπόν, είναι ότι τώρα με τη διευθέτηση του ρέματος της Εσχατιάς οι γεωλόγοι μας λένε ότι σταματάει να τροφοδοτείται ο υδροφόρος ορίζοντας, με αποτέλεσμα και αυτή τη γεώτρηση που ρίχνουμε τώρα μέσα να μην υπάρχει για να συντηρήσει το πάρκο. Γι' αυτό το σκοπό υπάρχει εναλλακτική λύση, υπάρχουν έρευνες, μπορεί να γίνει μία γεώτρηση και να προετοιμάσουμε το νερό αυτό που χρειάζεται, να βγάλουμε το νερό αυτό που χρειάζεται πριν είναι αργά, πριν σταματήσει να τροφοδοτείται ο υδροφόρος ορίζοντας. Σας ευχαριστώ και πάλι που μου δώσατε τη δυνατότητα να πω λίγα πράγματα για το πάρκο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Ζενέτο. Πριν δώσω το λόγο στους μιλητές, να διαβάσω την επιστολή που απέστειλα προς το Μητροπολιτικό Φορέα Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών Αττικής, αριθμός πρωτοκόλλου του Φορέα 530, 15 Τετάρτου 2013. Θέμα: μία αποδοχή ορισμού μου ως μέλος της προσωρινής διοίκησης του Μητροπολιτικού. Προς Μητροπολιτικό Φορέα Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών Αττικής. Θέμα: μία αποδοχή ορισμού μου ως μέλος προσωρινής διοίκησης του Μητροπολιτικού Φορέα Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών Αττικής. Με την υπαριθμό 10237 του 2013, απόφαση αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ορίστηκα ως μέλος της προσωρινής διοίκησης του Μητροπολιτικού Φορέα Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών Αττικής. Για σοβαρούς προσωπικούς λόγους όμως, δεν αποδέχομαι τον ορισμό μου ως μέλος της προσωρινής διοίκησης του Μητροπολιτικού Φορέα Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών Αττικής. Από το διάστημα του ορισμού μου ως μέλος της προσωρινής διοίκησης του ανωτέρου φορέα, έως σήμερα δεν άσκησα διοίκηση, ούτε αναμίχθηκα στη διαχείριση των υποθέσεων του Μητροπολιτικού Φορέα Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών Αττικής. Η μη αποδοχή του ορισμού μου ως μέλος προσωρινής διοίκησης του Μητροπολιτικού Φορέα Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών Αττικής επέχει και θέση παραίτησής μου από μέλος προσωρινής διοίκησης του Μητροπολιτικού Φορέα Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών Αττικής με τιμή Καράμπελας Κωνσταντίνος. Σας έχει διανεμηθεί, απλώς το διάβασα για τα πρακτικά. Ο κύριος Σπυρίδων έχει το λόγο. Για να είμαι ειλικρινής, δεν είχα κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία για το θέμα, έχω όμως μια εμπειρία. Θυμάμαι ότι όταν ήμουν σε οργανισμό Αθήνας από το 1994, εκπροσωπώντας Δήμους Αττικής για 8 χρόνια περίπου, το μεγάλο θέμα, γιατί ασχολείται και ο οργανισμός Αθήνας, ήταν το πάρκο Τρίτσι. Από τότε είχαν γίνει βανδαλισμοί, από τότε είχαν γίνει κάποια υπέροχα έργα που δέχονται το περιβάλλον και είχαν τσιμεντώσει ένα έρημο ποταμάκι και οτιδήποτε άλλο μπορούσε να φανταστείς παρά ένα έργο που συνάδει με το περιβάλλον. Το θεατράκι είχε διαλύσει, το είχαν χρωματίσει και γένοντο όσα ακούμε και τώρα. Μάλιστα είχε γίνει και μία λίμνη όπου το υπόστρωμα που υποτίθεται είναι μη διαπερατό είχε φοβερά προβλήματα και τα λεφτά πήγανε στον αέρα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ανέβηκα για να κάνω μια απόγευση κάτι σε γενικές αρχές και δεν αφορά μόνο το πάρκο Τρίτσι. Σαφέστατα από τις αρμοδιότητες αυτοδιοίκησης διαφαίνεται ότι τα πάρκα ανήκουν στην περιφέρεια, τα υπερτοπικά. Και εδώ είναι ένα υπερτοπικό πάρκο. Η πρότασή μου λοιπόν είναι σαφής. Να το πάρει η περιφέρεια με τους πόρους που υποτίθεται ότι διαθέτει το κεντρικό κράτος και να έρθει με τους δήμους να κάνει μια προγραμματική σύμβαση και να αναλάβει λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, έχοντας ως ομπρέλα την περιφέρεια οι δήμοι, ο καθένας στο κομμάτι που αναλογεί,
ή σε συνεργασία θα έχει, υπάρχει ένας υπέροχος ανταγωνισμός άμα το κάνουμε έτσι, γιατί και αν δεν θυμάμαι καλά είναι τρεις δήμοι, έτσι είναι. Δύο, τότε ήταν τρεις, έγινε και μια συνένωση, γι' αυτό, ακριβώς. Άρα λοιπόν, επαναλαμβάνω, η περιφέρεια παίρνει το πάρκο αυτό με τους ανάλογους πόρους και σε άμεση συνεργασία με τους δήμους, προγραμματική σύμβαση που τους δίνει ουσιαστικά όλες αρμοδιότητες. Δεν χρειάζεται να κρατήσουμε εμείς τίποτα. Απλώς ας έχουμε τη γενική εποπτεία ότι καλώς πράττουν για μην υπάρχει κάποια υστέρηση σε αυτά που έχουν υποσχεθεί στην προγραμματική σύμβαση. Έτσι μόνο θα δουλέψει το πάρκο με τις τοπικές κοινωνίες, όπως έτσι θα διασωθούν τα δάση όταν οι τοπικές κοινωνίες έχουν σχέση με αυτά, γιατί έτσι διατηρούνται μέχρι τώρα. Τα δάση δεν καίγονται στο παρελθόν διότι οι κάτοικοι έμπαιναν μέσα. Εργάζονταν. Είχαν επαφή με τον κόσμο. Ο κόσμος είχε επαφή με το δάσος. Όταν έφυγε ο κόσμος από το δάσος, κάηκε. Το αντίστοιχο συμβαίνει και με τα πάρκα. Αν διαφυλάσσονται, αν αξιοποιούνται από τις τοπικές κοινωνίες, θα υπάρχει και πολύ καλή συντήρηση και μια αρμονική διαχείριση και χρήση του πάρκου σε σχέση με τον περιβάλλοντα οικισμό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γαλανός. Επερώτηση για το πάρκο Τρίτσι που έκανε ο κύριος Δημαράς για το... και απάντησε ο Καλογιάννης, πώς λέγεται, Καλογιάννης, υφυπουργός. Δεν τιμά την αυτοδιοίκηση αυτή η κουβέντα, την κάνουμε τρίτη φορά, δεν μας τιμά. Ούτε αυτά που είπε ο Δήμαρχος εδώ μας τιμούνε, ούτε η κατάσταση που υπάρχει εκεί μας τιμά. Όμως δεν παίρνουμε αποφάσεις. Έχουμε εργαλεία, βεβαίως έχουμε εργαλεία. Ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν θέλουμε να χαλάσουμε λεφτά. Και εμείς. Δεν θέλουμε. Ένα υπερτοπικό πάρκο σημαντικής αξίας για μια περιοχή τεράστια, αντίστοιχης αξίας με το ελληνικό, και δεν λέω τυχαία τη λέξη ελληνικό και την επιμονή του Υπουργείου Περιβάλλοντος να κρατήσει την αρμοδιότητα, οφείλουμε να δράσουμε. Πώς? Έχουμε εργαλεία, βεβαίως. Ο Καλλικράτης λέει, προβλέπει και λέει ότι οι περιφέρειες σε συνεργασία με τους, με τους δήμους, τους ΟΤΑ πρώτου βαθμού, στα υπερτοπικά θέματα μπορούν να συστήσουν διαβαθμιδικούς συνδέσμους για να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή πού θα πάμε εμείς, σε ποιο Υπουργείο θα πάμε και θα πούμε έχουμε φτιάξει ενιαίο σύνδεσμο για να το διαχειριστούμε, θα βάλουμε και από το ταμείο μας 1 εκατομμύριο το χρόνο, θα αξιοποιήσουμε την περιουσία που έχει μέσα, θα νοικοκυρέψουμε την κατάσταση, ποιος υπουργός θα μας πει όχι? Κανείς, αλλά και εμείς δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε να χαλάσουμε λεφτά. Διότι αλλιώς το πρόβλημα λύνεται. Θα φτάσουμε λοιπόν τώρα στον Αύγουστο, θα ψοφάνε πάλι τα πουλιά και τα διάφορα που έχει εκεί και για να μην ψοφήσουν θα πηγαίνουν τα βιτιοφόρα να ρίχνουν νερό με τις μάνικες. Δηλαδή έσχος, τροπή. Και κάνουμε τους αυτοδιοικητικούς, τους δημάρχους, κάνουμε τους περιφερειακούς συμβούλους. Δηλαδή είναι κατάσταση αυτή, μας αρέσει? Νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Και η απόφαση είναι μία. Αποφασίζουμε να χαλάσουμε 1 εκατομμύριο το χρόνο για το πάρκο Τρίτσι. Συνεργαζόμαστε με τους ΟΤΑ πρώτου βαθμού, κάνουμε σύσταση διαβαθμιδικού συνδέσμου και νοικοκυρεύουμε την κατάσταση και λέμε στον πολίτη, έλα να δεις τι σου φτιάξαμε. Αλλιώς θα το ξανασυζητήσουμε του χρόνου αφού σώσουμε τα ψάρια και τα λοιπά, αλλά νομίζω ότι δύσκολα θα σωθούμε εμείς ως αυτοδιοικητικοί. Τα ψάρια μπορεί να σωθούν, εμείς δύσκολα. Ο κύριος Σαββατών. Έλα, κυρία Καραϊδρού. Καλησπέρα. Εγώ θα ήθελα να κάνω κάποιες διευκρινήσεις. Όταν λέμε Μητροπολιτικός Φορέας Πάρκο Αντώνης Τρίτσης, δεν είναι μόνο το Πάρκο Αντώνης Τρίτσης, αλλά ανήκει στο Μητροπολιτικό Φορέα και ο Κηφισός και ο Ελαιώνας.
Έτσι, στο φορέα αυτών είναι και ο Κηφισός και ο Ελαιώνας. Δεν είναι μόνο το πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Απλά την επωνυμία Αντώνης Τρίτσης φέρει. Επιπλέον, από τη στιγμή που έχει παραιτηθεί, δεν έχει αποδεχθεί τον ορισμό του ο κύριος Καράμπελας, και εγώ είμαι η αναπληρωματική του κυρίου Καράμπελα, από τότε και μετά η περιφέρεια δεν εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μητροπολιτικού Φορέα. Σύμφωνα με το αρχικό ΦΕΚ ορισμού του Δέλτα Σίγμα του ενιαίου φορέα αυτού. Αγαπητοί συνάδελφοι, δυστυχώς επτοχεύσαμε. Δυστυχώς υπάρχει μια τραγική διαπίστωση. Παρά το γεγονός ότι μιλάμε 2 χρόνια στην περιφέρεια, σε αυτό το περιφερειακό συμβούλιο, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που έχουν γίνει από τον περιφερειακό και από τους δημάρχους, από την άλλη μεριά υπάρχει η διαρκής άρνηση της κεντρικής διοίκησης. Μην το ξεχνάμε αυτό. Σε ποιο πράγμα ευθύνεται η τοπική αυτοδιοίκηση? Έχει κάνει κατά επανάληψη προτάσεις και μάλιστα πέρυσι τέτοιο καιρό οι δήμαρχοι της περιοχής κατέλαβαν το πάρκο για να το σώσουν. Από την άλλη μεριά, εμείς χωρίς να έχουμε αρμοδιότητα, διαρκώς επί 2 χρόνια ως αντιπεριφέρεια και περιφέρεια Αττικής υπάρχουν 24 έγγραφα από τις 24 Δευτέρου του 2011, 15 Δευτέρου του 2011, 31 Πέμπτου του 2011, 11 Εβδόμου, 6 Εβδόμου, για την ιστορία δηλαδή. 21 Εβδόμου, 29 Εβδόμου του 2011, 28 11, 23 Εβδόμου του 2011 κτλ. 24 έγγραφα χωρίς να υπάρχουν αρμοδιότητες που εμπλέκεται από κεντρωμένη διοίκηση, περιφέρεια, δήμη, αντιπεριφέρεια, υγειονομικές επιτροπές και τελικά δεν λύνεται. Γιατί δεν λύνεται? Γιατί είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Γιατί όταν πήγαν οι δήμαρχοι και η αντιπεριφέρεια και η περιφέρεια στην Υπουργό, είπε ότι εμείς θα κάνουμε τη διοίκηση, εμείς θα διοικήσουμε το πάρκο, εμείς θα πάρουμε τις αποφάσεις, και αποφάσεις δεν παίρνονται. Έκανα μία επίσκεψη πριν από μια εβδομάδα. Ειλικρινά, είναι έσχος, είναι ντροπή, και το τονίζω, να υπάρχουν φυτά που να έχουν ένα μήνα να ποτιστούν. Αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν απαράδεκτες καταστάσεις. Τρύπιες περιφράξεις, ανύπαρκτη φύλαξη, καμία αποψήλωση. Όταν μετά από μια, αυτή τη βδομάδα θα έχουμε καύσωνα. Καμία αποψήλωση στο πάρκο Τρίτσι. Δηλαδή, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή ο λόγος μου είναι καταγγελτικός. Καταγγέλλω λοιπόν τη διαδικασία και νομίζω ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να καταγγείλει την κυβέρνηση σήμερα με απόφαση για την κατάσταση που υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Παρακάτω. Έχει κοπεί η ηλεκτροδότηση. Υδροφόρες εφοδιάζουν το πάρκο. Μόνιμα η κυρία Βασιλάου και όλη η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας σε μόνιμη βάση τα καλοκαίρια και πέρυσι και φέτος βάζει υδροφόρες. 6 ή 7 ψεκασμοί κάθε χρονιά γίνονται στις λίμνες του πάρκου με έξοδα της περιφέρειας για τα κουνούπια. Πώς λέμε λοιπόν δεν γίνεται? Πέρα των αρμοδιοτήτων. Παρακάτω. Έχουν κόπει τα τηλέφωνα, έμαθα. Δεν πληρώνουν οι επιχειρηματίες μέσα στους δήμους. Και κάποιοι άλλοι καταλαμβάνουν. ΜΚΟ, δεν ξέρω τι είναι, τμήματα του πάρκου, και μάλιστα εισπράττουν, βάζουν και εισιτήρια σε κάποιες εκδηλώσεις που υπάρχουν εκεί. Δηλαδή, μπάτε σκύλι και αλέστε, και αλεστικά μην δίνετε. Ξέφραγο αμπέλι, πλήρης διάλυση. Αυτή είναι η κατάσταση. Είναι λυπηρό, είναι τραγικό. Και 2 κουβέντες. Είναι υπερτοπικός ο χαρακτήρας, σωστό. Άρα νομίζω ότι η περιφέρεια, και έχει κάνει πρόταση την προηγούμενη φορά, από 3 σημεία, μαζί με τους δήμους, να πάρουν την ευθύνη. Πέρα των άλλων. Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο, εντάχθηκε το θεσμικό, όπως είπαμε την άλλη φορά, με τον Κηφισό και τα λοιπά. Μα εδώ είναι διαφορετικό χαρακτήρα το πάρκο. Είναι θέματα βιοποικιλότητας, είναι θέματα σημαντικά, τα οποία δεν μπορούν να λυθούν με συγχωνεύσεις και περίεργα θεσμικά πλαίσια. Παραπέρα, να διατηρηθεί ο δημόσιος χαρακτήρας.
Έτσι όπως πάει και έχει δίκιο η εισήγηση, θα γίνει εμπορευματοποίηση. Ήδη άρχισε να γίνεται, διότι με τη συνεχή υποβάθμιση θα πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Πέρα, χρηματοδότηση. Μα το πάρκο αυτή τη στιγμή οι διοικήσεις χρωστάνε 1.700.000 ευρώ αυτή τη στιγμή. Τα 3/4 τα χρωστάνε σε νερό. Πολιτική προστασία. Μόνιμη πυροπροστασία. Υγειονομική έλεγχη. Είπε προηγουμένως ο Δήμαρχος ότι στο τέλος θα κινδυνεύσει και η υγεία των πολιτών της περιοχής. Γιατί το πάρκο δεν λαμβάνονται μέτρα υγειονομικής περιφρούρησης. Και πάνω πέρα, το θεσμικό πλαίσιο. Διαρκείς συγκροτήσεις στη διοικητικά συμβούλια και μετά διαρκείς παραιτήσεις. Φτιάχτηκε ένα νέο διοικητικό συμβούλιο πριν, όπως είπε η Γενική Γραμματέας, πριν από 6 μήνες, 5 μήνες, και τώρα παραιτήθηκε όλο. Πριν από ένα μήνα, νέο διοικητικό συμβούλιο. Πριν από 6 μήνες, νέο διοικητικό συμβούλιο. Πριν από ένα χρόνο, νέο θεσμικό πλαίσιο. Επομένως, και να κλείνουμε, υπάρχει συνειδητή αδιαφορία από την κεντρική διοίκηση, από την κυβέρνηση. Και νομίζω ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο θα πρέπει να πάρει εκείνες τις πολιτικές αποφάσεις να κουνήσει και να ταράξει τα νερά. Ευχαριστώ. Ο κύριος. Το πάρκο Τρίτσι είναι μια από τις κλασικές περιπτώσεις στις οποίες λειτουργεί με πάρα πολύ καλό σχεδιασμό η κεντρική διοίκηση. Αποδεικνύει πόσο εκτιμά το περιβάλλον, πόσο προστατεύει το περιβάλλον και πόσο κοντά στις επιλογές τις περιβαλλοντικές της Ευρώπης είναι. Να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν δύο πράγματα. Θέμα πρώτον. Είχαμε καταγγείλει και το ξανακαταγγέλουμε ότι η επιλογή η οποία έγινε από την παρούσα κυβέρνηση στα πλαίσια του μνημονίου για τη συγχώνευση των φορέων διαχείρισης είναι παράνομη. Είναι παράνομη σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Είχαμε προσκομίσει εδώ την επερώτηση του κυρίου Χρυσόγελου και την απάντηση του αρμοδίου για τα θέματα αυτά επιτρόπου, ο οποίος πραγματικά έμεινε έκπληκτος από το γεγονός ότι συγχωνεύθηκαν αυτοί οι φορείς προκειμένου να εμφανιστεί ότι υπάρχει συγχώνευση φορέων και να μείνουν ασυγχώνευτοι φορείς οι οποίοι βολεύουν πελατειακά και κομματικά συμφέροντα. Θέμα δεύτερον. Να ξεκαθαρίσουμε εμείς, ο κύριος Δημαράς σας έχει φέρει και έχω και εγώ συνυπογράψει μία προημηρησίας διατάξεως τοποθέτηση γύρω από το τι πια χτίζεται στην Αττική. Εκτός σχεδίου δόμηση και μια σειρά από άλλα πράγματα. Άρα, βασικό στοιχείο με το οποίο πρέπει να κρίνουμε και το πάρκο Τρίτσι είναι το γεγονός ότι η Αττική έχει ανάγκη από ελεύθερους χώρους. Και όχι από χώρους οι οποίοι μπορεί να δομηθούν, ούτε είναι δυνατόν το περιβάλλον για μια ακόμα φορά να βρεθεί στη διαδικασία της υπαγωγής του για όρους μιας βραχυπρόθεσμης, άναρχης, κερδοσκοπικής και αυθαίρετης ανάπτυξης μέσω των κατασκευών. Πράγμα που το έχει ζήσει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και επί μία 20ετία-30ετία καταστώντας αυτή την πόλη τερατούπολη. Όχι διότι δεν αναμένονταν να γίνει ένα μεγαλύτερο αστικό κέντρο, αλλά ο τρόπος που έγινε, η έλλειψη σχεδιασμού, η μεταφορά αν θέλετε της ευθύνης και του κόστους στο περιβάλλον σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό. Δύο πράγματα. Πάμε τώρα στο πάρκο Τρίτσι. Το πάρκο Τρίτσι είναι ο μοναδικός, αν θέλετε, χώρος στον οποίο υπάρχουν δύο βασικά στοιχεία. Πρώτον, είναι πνεύμονας πρασίνου, άρα αποτελεί στοιχείο που ενισχύει την οικολογική ισορροπία σε μια πολύ δύσκολη περιοχή. Και δεύτερον, ο τρόπος με τον οποίο έγινε η διαχείρισή του είναι ένας τρόπος με το οποίο επιτρέπει μια φτηνή, χαλαρή, ανθρώπινη παρουσία του πολίτη, άρα και μια διαφορετική ποιότητα ζωής που σήμερα είναι το ζητούμενο όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη ολόκληρη. Θέμα τρίτο. Σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες υπάρχει μια λογική που λέει ότι ένα τέτοιου είδους έργο, ένα τέτοιο είδους μέτρο όπως το πάρκο Τρίτσι πρέπει να βρίσκεται σε κάθε περιφερειακό τομέα. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε αντίθετοι στην προσπάθεια η οποία γίνεται εν όψη του ότι είναι φιλέτο
να οικοδομηθεί το ελληνικό. Διότι κάποιος πρέπει να μας απαντήσει πού θα υπάρχει τέτοιο αντίστοιχο κομμάτι στο νότιο τομέα. Δεν μιλάμε βέβαια για το βόρειο τομέα και για τον ανατολικό, όπου εκεί πράγματι έτσι όπως είναι διαμορφωμένη με τους ορεινούς όγκους η κατάσταση, έχει κανείς την Το τρίτο, το οποίο υπάρχει εμπροκειμένο, είναι ο χώρος του κέντρου που είναι πραγματικά τα 2-3 που έχουμε, αυτό το Αττικό Άλσος και το, πώς το λένε, και το πεδίο του Άρεως, τα οποία επίσης μπορεί να λειτουργήσουν με αυτούς τους όρους. Άρα, το πάρκο Τρίτσι πρέπει να παραμείνει ως έχει. Και για προς την κατεύθυνση αυτή, μετά την ενοποίηση των, διαχειριστικών φορέων, είναι προφανές ότι θα υποβαθμιστεί η διαχείριση του πάρκου σε σχέση με κάποιες άλλες φιλέτα περιοχές όπως είναι ο Ελαιώνας και άλλα. Συμφωνούμε λοιπόν μετά από αυτήν όλη την τοποθέτηση, την ανάληψη της ευθύνης για το πάρκο Τρίτσι από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η δική μας λοιπόν πρόταση είναι πρώτον, δημόσιος χώρος. Δεύτερον, κανένας οικοδομικός περιορισμός καθιονδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε ανάγκη, ακόμα και κοινωνική, στο συγκεκριμένο πάρκο. Θέμα τρίτον, η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να αναλάβει, οι όμοροι δήμοι διαδημοτικά πρέπει να αναλάβουν την διαχείριση του πάρκου και θα έλεγα ότι θα έπρεπε, πρέπει να υπάρχει και μία διαβαθμιδική σχέση ώστε το μοίρασμα των χρημάτων αφενός και το μοίρασμα των χρημάτων αφενός και το θέμα του συντονισμού της δραστηριότητας αυτής πρέπει να προέρχεται από την περιφέρεια. Αυτό πρέπει να προκύψει από μία επικοινωνία με την κοινωνία των πολιτών, την οποία μπορεί να αναλάβει ένας μέχρι τώρα επιτυχημένος θεσμός στην περιοχή, όπως είναι ο ΑΣΔΑ. Και με βάση αυτά τα δεδομένα να ξαναδούμε ένα πάρκο στο οποίο θα μπορεί να ζει η φύση, θα μπορεί να κινείται ο άνθρωπος και θα περιορίζεται η οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα σε εναλλακτικές επιλογές επιχειρηματικότητας που θα αντιστοιχούν στο χαρακτήρα αυτού του πάρκου. Ξέρω παραδείγματος χάρη 1, 2, 3 κέντρα τα οποία υπάρχουν εκεί και τα οποία λειτουργούν με εναλλακτικό τρόπο λειτουργίας, είτε πουλώντας βιολογικά προϊόντα, είτε έχοντας ένα χώρο διατροφής με τέτοιους όρους. Δεν έχει ρόλο όμως εκεί αυτό το και διάφορα κέντρα τα οποία υπάρχουν εκεί και τα οποία παίζουν μπουζούκια τη νύχτα και μια σειρά από άλλα τέτοια πράγματα. Μία παράκληση, τελειώνω, μία παράκληση στο Δήμαρχο και γενικά προς την κατεύθυνση αυτή. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει μία επικοινωνία με ορισμένες σοβαρές ΜΚΟ, οι οποίες υπάρχουν εκεί, προκειμένου να ενισχύουν και να διαφυλάττουν μαζί με τους Δήμους. Ξέρω, πάτε σκύλια, λέστε με ανοιχτό το χώρο, αλλά πρέπει αυτό το πράγμα να διαφυλαχθεί με ένα συγκεκριμένο χώρο, γιατί αυτοί με έναν κάποιο τρόπο αποτελούν την κοινωνία των πολιτών. Με αυτές τις σκέψεις θεωρούμε ότι το πάρκο Τρίτσι μπορεί να έρθει στην αυτοδιοίκηση, με σχεδιασμό όμως που να έχει συγκεκριμένο στόχο, συγκεκριμένες επιλογές και τις οποίες μπορούν να διαχειριστούν οι Δήμοι. Δεν είναι μόνο το πώς θα βολέψουμε το νερό, το ρεύμα κτλ. Και Δήμαρχε, να κάνω μια πρόταση, επειδή έχω και μια ιδιότητα δικηγόρου που πιθανόν το ξέρεις. Όσοι δεν έχουν υπληρώσει νίκια από όλους αυτούς, πάτε να τους καταγγείλετε στην εφορία, να και βάλετε τους τα νίκια στην εφορία, να δούμε θα πάρουν ποτέ φορολογική ενημερότητα. Να δεις πώς θα έρθουν μετά να συζητήσουν μαζί, να συμβιβαστούν κάπως και να καταβάλουν τουλάχιστον μέρος. Ο κύριος Βαρελάς. Γι' αυτό θα είμαι σύντομος. Η κατάσταση στο πάρκο Τρίτσι είναι δραματική. Περιγράφτηκε και στην εισήγηση αλλά και από τους ομιλητές που επακολούθησαν. Εγώ να πω είναι τόσο δραματική που δεν μπορεί να στεριώσει η διοίκηση. Πρέπει να ξέρετε ότι ο προηγούμενος πρόεδρος από τη Νέα Ερυθρέα, ο κ. Μπακογιάννης, πρόταση του Πολυτεχνείου, όχι κανένα πολιτικό πρόσωπο, τα παράτησε και έφυγε. Ο κύριος πρόεδρος μας ανακοίνωσε σήμερα την παρέτησή του. Από υγεία τον βλέπω να είναι πολύ καλά, άρα άλλοι είναι οι λόγοι που φεύγει. Δεν θέλω να πω ότι φοβήθηκε, αλλά είδε το χάος. Και ο νέος πρόεδρος, που τυχαίνει να τον ξέρω και επιστρατεύτηκε για αυτή τη δουλειά, ήδη σκέφτεται σοβαρά την παρέτηση και δεν είναι μόνο από την επίθεση που είπε ο Δήμαρχος ότι
δέχτηκε, αλλά από την αδυναμία του να λύσει το δεσμό, το γόρδιο, ο οποίος δυστυχώς δεν λύνεται με σπαθιά, όπως κάποιοι νομίζουν ότι λύνονται τα προβλήματα. Το ρεύμα είχε κοπεί και εξακολουθεί να είναι κομμένο, παρότι το Πράσινο Ταμείο έδωσε 50.000, πληρώθηκε το μεγαλύτερο μέρος του ποσού που χρωστούσε, αλλά έχει καταγγελθεί η σύμβαση και έχει μπλέξει σε άλλη γραφειοκρατική διαδικασία και όχι μόνο, χρειάζονται και όλα τα λεφτά. Όσοι είναι μέσα και έχουν νοικιάσει διάφορα δεν πληρώνουν, στη λογική ότι θα μας ξανακόψει το ρεύμα αύριο, ένας φαύλος κύκλος. Ο φορέας δεν έχει δραχμή να κινήσει, δραχμή ευρώ πια, να κινήσει ούτε καν στοιχειώδη ένδυκα μέσα απέναντι στους οφειλέτες. Και το πρόβλημα είναι, για να μην λέμε πολλά, τι να κάνουμε. Η διαφωνία, και να είμαστε νοημένοι, έγκυται στο ποιος πληρώνει. Όλοι συμφωνούμε να πληρώσει το κράτος, αλλά είναι καθαρά θεωρητικό. Το κράτος δεν μπορεί, εν πάση περιπτώσει δεν πληρώνει. Πρέπει να σταθούμε μπροστά στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Αν δεν θέλουμε να εξαφανιστεί, να υποβαθμιστεί παντελώς. Το να λέμε εμείς να πάρουμε απόφαση και ομόφωνοι ότι το κράτος πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του κτλ. Δεν θα οδηγήσει πουθενά. Μία από τα ίδια θα είμαστε πάλι. Εγώ τι προτείνω, δύο πράγματα. Πρώτον, να μπει μια τάξη, να αναλάβει κάποιος κρατικός φορέας, δεν ξέρω αν θα είναι το Πράσινο Ταμείο ή κατευθείαν το ΙΠΚ ή δεν ξέρω τι άλλο, να λύσει τα μικροπροβλήματα. Δεν είναι μικρά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι τροχοπέδι, δηλαδή χρέη, προσεφορίες, ταμεία. Να βάλει ορκωτούς λογιστές να δούνε πού βρίσκεται αυτή η κατάσταση. Κινδυνεύουν οι καινούριες διοικήσεις να τα βάλουν αύριο από τις τσέπες τους. Να εκαθαριστεί το τοπίο, να ασκηθούν ένδυκα μέσα σε όσους χρωστάνε και στη συνέχεια να κάτσουμε να συζητήσουμε πάρα πολύ σοβαρά, γιατί κατά τη γνώμη μας άλλη λύση δεν υπάρχει, να γίνει μια προγραμματική συμφωνία τουλάχιστον τετραμερής, μπορεί να είναι και παραπάνω, αλλά με σαφήνεια το τι κάνει ο καθένας. Δηλαδή, θα πρέπει, είναι η μόνη ρεαλιστική κατάσταση κατά τη γνώμη μας, το Υπουργείο, είτε αυτόνομα είτε μέσω του φορέα είτε και οι δύο, η Περιφέρεια, η όμορη Δήμη και ενδεχομένως ο ΆΣΔΑ, να κάτσουν σοβαρά να δούνε τι μπορεί να αναλάβει ο καθένας, να γίνει σκληρή διαπραγμάτευση, αλλά να μπουν όλα τα προβλήματα επιτάπητος, να ξεκινήσει μια ορθολογική λειτουργία του τι μπορεί ο καθένας να προσφέρει σε είδος. Η Δήμη, για παράδειγμα, μπορεί να προσφέρει μηχανήματα, να μην χρειάζεται να βάζουν χρήματα. Να λυθεί το πρόβλημα. Νομίζουμε ότι ένα μέρος του κόστους διαχείρισης μπορεί να προέρχεται και από τα μαγαζιά που λειτουργούν μέσα ή και από εκδηλώσεις. Αν πάει, για παράδειγμα, η Μεσίνη, το λέω επειδή είμαι από εκεί, να κάνουν φεστιβάλ δημοτικού τραγουδιού, κάτι πρέπει να χρεωθούν στοιχειοδός τα έξοδα λειτουργίας. Δηλαδή, μπορεί και ένα μέρος των εξόδων να κάνει. Είναι ορθολογική. Τελειώνω, Πρόεδρε, και καταθέτω την πρόταση και πως ψήφιση να μελετήσουμε προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στους φορείς που είπα, για να λυθεί το πρόβλημα. Ο φορέας διαχείρισης, όπως έγινε σήμερα, που συμπεριέλαβε και τον Κηφισό μέσα, καλός ή κακός, εγώ δεν συμμερίζομαι απόλυτα τις αιτιάσεις του Κώστα του Διάκου, γιατί υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Συν τον Ελαιώνα, το κάνει ακόμα προσδιοσκίνητο και του χρόνου που θα είναι και παραμονές εκλογών, μάλλον θα έχουν γίνει εκλογές αυτή την εποχή. Οι καινούργοι λοιπόν ούτε ψήλο στον κόρφο τους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καπάντας. Έχει έρθει άλλες δύο φορές, τόσο το Φεβρουάριο του 12 όσο και τον Νοέμβριο. Είχαμε συζητήσει και τότε, είχαμε υποβάλει προτάσεις, είχαμε καταλήξει και όλα στο τι. Θα ήθελα επιγραμματικά να θυμίσω το τι είχαμε τότε συμφωνήσει, ας πούμε. Είχαμε πει ότι η ανάγκη είναι η ανάγκη της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του πάρκου είναι το πρώτο που πρέπει να γίνει. Είχαμε μιλήσει για την συγκρότηση του διαβαθμιστικού συνδέσμου με τη συμμετοχή των Δήμων, του ΆΖΑ, της Περιφέρειας Αττικής, τοπικής αυτοδιοίκησης κτλ. Είχαμε μιλήσει για την μεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων έτσι ώστε να μπορούν να ξεπεραστούν οι συσσωρευμένες δαπάνες που ήταν απλήρωτες. Είχαμε μιλήσει για σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης προκειμένου να δούμε τη βιωσιμότητα του πάρκου. Επειδή
δεν είναι πρέπον να ρωτάμε τη διοίκηση της περιφέρειας τι κάναμε για όλα αυτά. Κάποια πράγματα από ό,τι μας είπε ο κύριος αντιπεριφερειάρχης προσπαθήσαμε να τα κάνουμε, κάποια πράγματα. Αυτό που δεν κάναμε όμως είναι δεν έχουμε ενημερώσει ούτε τους φορείς, ούτε τις παρατάξεις, ούτε τα κόμματα που ζητάμε και τη βοήθειά τους για να πάμε και ένα βήμα παρακάτω. Διαπιστώσεις πάρα πολλές έχουμε κάνει όλοι μας. Διαπιστώσεις έκανε και ο κύριος αντιπεριφερειάρχης και έκανε και μια πολύ σοβαρή διαπίστωση ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Έτσι δεν είναι? Αυτό το λέμε όλοι. Δεν υπάρχουν χρήματα. Αυτό που δεν λέει κανένας μας ή δεν το λέμε όλοι τέλος πάντων είναι γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Δεν θα το αναλύσουμε. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Είναι συγκεκριμένη πολιτική. Είναι συγκεκριμένες νεοφιλελεύθερες επιταγές από την Τρόικα Εσωτερικού που κάνει το κουμάντο αυτή τη στιγμή, η οποία θεωρεί ότι έξοδα τόσο για το περιβάλλον όσο και για την ποιότητα ζωής των κατοίκων της αποικίας είναι περιττά. Ο κύριος Σπονδυλίδης. Μέλος και εγώ του φορέα διαχείρισης εκεί του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλεγμένος από εσάς, νιώσα την ανάγκη να πω δύο λόγια. Καταρχήν, κάθε φορά εισάγεται το θέμα αυτό και μπαίνει ξεχωριστά σαν πάρκο Τρίτσι και ξεχνάμε όλοι ότι το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο είναι ενιαίος φορέας διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και είναι και ο Ελαιώνας και ο Κηφισός, που δυνητικά το πάρκο Τρίτσι, έτσι για να μιλάμε και μεταξύ μας λίγο, είναι το πιο απλό από τα τρία ζητήματα τα οποία διαχειρίζεται αυτός ο φορέας. Λοιπόν, και όμως το Διοικητικό Συμβούλιο που είχε μπει τότε με βάση το ΦΕΚ έπρεπε να φτιάξει το καταστατικό και να προχωρήσει στις διαδικασίες των φορέων, ασχολήθηκε, μπορώ να πω, 99% με τα προβλήματα του πάρκου. Ενώ θα έπρεπε να είναι το πιο απλό. Εγώ θα μπω κατευθείαν στις προτάσεις και θα πω όπως αντιλαμβάνομαι προσωπικά εγώ, νομίζω συγκεραίνονται οι απόψεις λίγο-λίγο, με βάση και την εμπειρία που είχα στη Γλυφάδα, τα έχω πει και με τον Περιφερειάρχη, το πώς διαμορφώθηκε το γκολφ της Γλυφάδας, που είναι και αυτός ένας ανοιχτός χώρος προσβάσιμο σε όλους, άσχετα άμα ο κόσμος δεν το ξέρει, δεν το έχουν κοντά οι πολίτες τους, δεν το επισκέπτονται, γιατί έχουν την εντύπωση ότι είναι ένας κλειστός χώρος. Αυτό όμως είναι ένα ψέμα. Είναι ένας ανοιχτός χώρος, ο καθένας μπορεί να μπει, να κάνει τις βόλτες του, είναι ένα γήπεδο, είναι ένα πάρκο κι αυτό. Τι έκαναν εκεί, τι έκανε ο Δήμος? Προχώρησε να φτιάξει μια οικονομοτεχνική μελέτη, όπως είπε ο κύριος Καπάταης, στην οποία όμως είχε και ένα σχέδιο για την επόμενη δεκαετία στο πώς μπορούν να στρωθούν τα οικονομικά προβλήματα, από πού μπορεί να έχει πόρους και πώς. Ιδρύσανε, που με το υπάρχον καθεστώς του Καλλικράτη είναι αυτό δυνατόν, και μεταξύ δύο δήμων ή τριών δήμων, ιδρύσανε μια μονομετοχική ΑΕ, η οποία διοικείται από άτομα που είναι ορισμένα από τα διοικητικά συμβούλια. Ο μοναδικός μέτοχος είναι και η Γενική Συνέλευση, είναι τα Δημοτικά Συμβούλια των περιοχών και οι άνθρωποι που είναι στα Διοικητικά Συμβούλια είναι αμοιβόμενοι. Θέλω αυτό να το... κάποιος δεν το... να το παρατηρήσουμε. Αυτά τα θέματα, το πάρκο Τρίτσι, τα πάρκα, θέλουν ανθρώπους οι οποίοι να είναι 24 ώρες στο 24ωρο εκεί. Και μάλιστα μπορώ να σας μεταφέρω και μια πολύ πρόσφατη εμπειρία με ένα πολύ ενδιαφέρον, μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα που έκανε ο ΣΠΑΗ μαζί με το Δήμο Ηλιούπολης και ήρθαν διαχειριστές τέτοιων περιαστικών ή αστικών πάρκων από όλη την Ευρώπη και παρουσιάσανε τις εμπειρίες τους και δείξανε πράγματι πόσοι
η αιρετή αυτοδιοίκηση μπορεί να συνεργαστεί με όρους ιδιωτικού δικαίου για να προχωρήσει μπροστά κάποιους χώρους. Τώρα, σε αυτό μπορεί κάποιος να μην συμφωνεί και να λέει ότι πρέπει όλα αυτά να χρηματοδοτούνται συνεχώς από έναν κουβά, ο οποίος όλοι ξέρουμε ότι χρήματα δεν έχει. Άρα, η πρόταση, εγώ νομίζω, που πρέπει να βγει προς τα έξω και να επιμείνουμε, σας λέω, είναι προσωπική μια άποψη για τις εμπειρίες που είχα μέχρι τώρα, είναι ότι οι Δήμοι να το αναλάβουν. Η Περιφέρεια δεν έχει ούτε αρμοδιότητα αυτή τη στιγμή, ούτε έχει λόγο, μόνο έναν εκπρόσωπο βάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο, να αναλάβουν οι Δήμοι, να ιδρύσουν μια εταιρεία, να φτιάξουν, αν θέλει η Περιφέρεια μπορεί να βοηθήσει σε αυτό, να χρηματοδοτήσουμε ένα μικρό ποσό, μια μελέτη βιωσιμότητας. Λοιπόν, να φτιάξουν ένα φορέα και να το προχωρήσουν. Εδώ, από εδώ, εμείς οφείλουμε να βγάλουμε κοινά ψηφίσματα, κοινές αποφάσεις, ώστε προς την κεντρική διοίκηση να θέτουμε το θέμα. Ότι αυτό πρέπει να είναι ένας αυτοδιοικούμενος οργανισμός. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ. Ο κ. Ζαφυρόπουλος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγματικά είναι σημαντικό να μιλάς προς το τέλος, γιατί είσαι σίγουρα πιο πλούσιος από αυτά που έχεις ακούσει. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους από Λαϊκή Συσπήρωση που, ασχέτως αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με κάποια σημεία από το κείμενο, ανέδειξαν ένα σημαντικό θέμα, το οποίο αποδεικνύει για άλλη μια φορά, κατά την άποψή μου, τη λογική που έχει το κεντρικό κράτος και την πάλη που έχει με την αυτοδιοίκηση, του ποιος φταίει γιατί, ποιος δεν αναλαμβάνει ευθύνη γιατί και πώς πρέπει το κεντρικό κράτος να ελέγχει τα πάντα, μη δείχνοντας εμπιστοσύνη στην πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση και από την άλλη πλευρά βεβαίως, γιατί καλό είναι και εμείς όλοι όσοι ασχολούμαστε στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκηση να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Έχει αρκετά μεγάλες ευθύνες η αυτοδιοίκηση για τον τρόπο με τον οποίο μέχρι σήμερα έχει χειριστεί κάποια τέτοια θέματα. Νομίζω όμως ότι για να μπορούσε κάποιος να μιλήσει σωστά, θα έπρεπε να έχουν υπάρξει δύο πράγματα, τα οποία δεν υπήρξαν. Πρώτον, αν θέλετε ακούστε λίγο. Κύριε Προπονά, με όλο το σεβασμό, είναι πιο σημαντικά αυτά που συζητάμε από τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν είναι. Λοιπόν, το πρώτο θέμα λοιπόν έχει να κάνει με το ότι δεν μας παρουσιάστηκε μέχρι σήμερα κανένα στοιχείο οικονομικό ή διαχειριστικό το οποίο να αποδεικνύει το αν κάποιος ευθύνεται για ολιγορία, αν κάποιος δεν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, αν εισέπραξαν, τι δεν εισέπραξαν, ποιος χρωστάει, πόσα χρωστάει, πού χρωστάει, τι έχει συμβεί με τη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τι συμβαίνει με τις διάφορες περιβαλλοντικές δράσεις που υπάρχουν, δεν υπάρχουν, για ποιο λόγο, για παράδειγμα, ενώ το Πάρκο Τρίτσι είχε ενταχθεί σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το Fente Natur, απεντάχθηκε εδώ και δύο χρόνια και στο πρόγραμμα αυτό μπήκε ο ΣΠΑΙ και έγιναν οι αντίστοιχες δράσεις. Για ποιο λόγο χάθηκε αυτή η δυνατότητα? Θα μπορούσε κανείς να μας πει και θα έπρεπε να έχουν κληθεί στη σημερινή συζήτηση, νομίζω, εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου, του φορέα, για να ακούσουμε και από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και από τους εργαζόμενους που θα έπρεπε να είναι κάποιοι εδώ, να μας πούν την άποψή τους, προκειμένου να δημιουργήσουμε. Αφήστε, κύριε Αθανασόπουλε, να πούμε την άποψή μας. Έτσι. Προκειμένου να δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Θέλω να κάνω κάποιες προτάσεις σε σχέση με αυτά που ακούσαμε, γιατί αν συγκρίνει κανείς, ακούστηκε κιόλας, το πώς είναι η εικόνα στον χώρο που είναι το κτήμα ιδιοκτησία Σερπιέρη, που είναι το εινοποιείο, το βιβλιοπωλείο και οι υπόλοιπες δραστηριότητες, αν συγκρίνει κανείς και αναδείξει κανείς, έχω και σχετικές φωτογραφίες που μου στείλανε, την εκπληκτική, το εκπληκτικό εκκλησάκι του Πικιόνι, το οποίο βρίσκεται στο χώρο αυτόν και το οποίο θα μπορούσε να τύχει μια αντίστοιχη ανάδειξη και εκμετάλλευση, σε σχέση με, με τον υπόλοιπο χώρο του πάρκου, που αν εξαιρέσουμε κάποιες φιλότιμες προσπάθειες είτε εργαζομένων, είτε κάποιων περιβαλλοντικών συλλόγων, είτε από κάποιους τοπικούς φορείς, είτε από τους Δήμους, χωρίς όμως να υπάρχει οργανωμένη παρέμβαση και συνέπεια και συνέχεια σε αυτού του είδους τις δράσεις και τις προτάσεις,
Αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει να δούμε με ένα διαφορετικό μάτι τη λειτουργία του χώρου. Θεωρώ ότι μία από τις βασικές και πρωτοβουλίες που θα έπρεπε να πάρει η περιφέρεια, και εδώ διαφωνώ με όσους θεωρούν και λένε ότι η περιφέρεια δεν πρέπει να έχει αρμοδιότητα και δεν πρέπει να εμπλακεί. Θεωρώ ακριβώς, εάν πολιτικά η περιφέρεια θέλει να επιβεβαιώσει τον χώρο της και την παρουσία της σε επίπεδο πολιτικής παρέμβασης, σε τέτοιου είδους θέματα υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό. Νομίζω λοιπόν ότι η πρόταση η οποία αποτύπωσε ο αγαπητός συνάδελφος Σπύρος Σπυρίδων, την οποία διαφοροποιώ λίγο, εγώ δεν θεωρώ δηλαδή ότι πρέπει να υπάρξει μια προγραμματική σύμβαση, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει, ακούστηκε από κάποιο συνάδελφο, ένας φορέας στον οποίο συμμετέχει η περιφέρεια, ο ΆΣΔΑ και η τοπική δήμη. Και το ΙΠΕΚΑ να είναι μόνο εποπτεύουσα αρχή σε θέματα περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων και διαχείρισης. Η Δήμη, η Αυτοδιοίκηση, η Πρωτοβάθμια και η Δευτεροβάθμια, η Περιφέρεια έχουν τη δυνατότητα, έχουν τα στελέχη, έχουν και τους πόρους να διαχειριστούν τέτοιες σημαντικές παρεμβάσεις. Δεύτερο, θεωρώ ότι πρέπει να διαχωριστεί, ακούστηκε και αυτό, απλώς θα επαναλαμβάνω, πρέπει να διαχωριστούν το Πάρκο Τρίτσι, το Γουδί και το... και ο Ελαιώνας, διότι νομίζω ότι με αυτό τον τρόπο θα υπάρξει μια πιο καλή, πιο σωστή και ουσιαστική διαχείριση. Επίσης προτείνω, κύριε Περιφερειάρχη, με δική σας πρωτοβουλία της Περιφέρειας, άλλωστε με τον Πρόεδρο, επειδή έχουμε συζητήσει, σε μια από τις επόμενες συνεδριάσεις μας θα επισκεφθεί αντιπροσωπεία της ΕΙΔΑΠ το Περιφερειακό Συμβούλιο για να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση επί των θεμάτων που έχει να κάνει με την συνεργασία της Περιφέρειας με την ΕΙΔΑΠ. Ήδη αντίστοιχη πρωτοβουλία σας ενημερώνω ότι έχει ξεκινήσει κατόπιν προτάσεώς μου με τους Δήμους και θα υπάρξει σύντομα και μια συνεργασία σε επίπεδο παιδατικής, ώστε να βελτιωθεί η συνεργασία της ΕΙΔΑΠ με τους Δήμους. Προτείνω λοιπόν να υπάρξει μια προγραμματική, αγαπητέ Περιφερειάρχη, μεταξύ της ΕΙΔΑΠ, της Περιφέρειας και των Δήμων της περιοχής, προκειμένου να υπάρξουν κοινές δράσεις και παρεμβάσεις περιβαλλοντικού περιεχομένου από πλευράς των Δήμων και της ΕΙΔΑΠ, που η ΕΙΔΑΠ με την τεχνογνωσία και με το οικονομικό και όχι μόνο υπόβαθρο που διαθέτει, μπορούν να στηρίξουν τη λειτουργία του πάρκου, μπορούν να προστατεύσουν τα περιβαλλοντικά στοιχεία που αναδεικνύουν την ιδιαιτερότητα του πάρκου και να λειτουργήσει έτσι προς θετική κατεύθυνση. Κλείνω λέγοντας ότι θα ήταν σημαντικό να έχουμε, επαναλαμβάνω, τα οικονομικά στοιχεία, προκειμένου όσες και όσοι μιλάμε εδώ μέσα να ξέρουμε ακριβώς για τι διαστάσεις, για ποια μεγέθη μιλάμε και να μπορέσουμε να διατυπώσουμε προτάσεις έχοντας συγκεκριμένα στοιχεία, όπου από αυτά τα στοιχεία θα διαπιστώσουμε τα κενά που υπήρξανε. Νομίζω τότε εμείς σαν περιφέρεια, εφόσον έχουμε αναλάβει αυτή την ευθύνη και ασχολούμαστε, να αναζητήσουμε αυτά τα στοιχεία. Είναι υποχρέωση και δικαίωμά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αθανασόπουλος. Το Πάρκο Τρίτσι, που μιλάμε εδώ για πολλωστή φορά, αποδεικνύει για άλλη μία φορά πώς η κεντρική εξουσία θέλει να βλέπει τοπική αυτοδιοίκηση. Σήμερα είναι το Πάρκο Τρίτσι. Αύριο θα είναι το Γουδί, μεθαύριο θα είναι το πεδίο του Άριος, τα αποτελέσματα τα οποία τα ξέρουμε. Όλα αυτά αποδεικνύουν ένα βασικό πράγμα. Η κεντρική εξουσία δεν θέλει να δώσει χρήματα, δεν θέλει να δώσει αρμοδιότητες, αλλά θέλει να κρατάει την κυριαρχία. Αυτό συμβαίνει δυστυχώς στην Ελλάδα. Για εκείνο βλέπουμε ότι όλα τα πάρκα της Αθήνας, της Αττικής, είναι σε αυτό το χάλι το οποίο είναι. Η άποψή μου είναι ότι το πάρκο αυτό δεν χρειάζεται χρήμα από την κεντρική εξουσία. Η κεντρική εξουσία έτσι κι αλλιώς έχει, δεν έχει, δεν μπορεί να δώσει τίποτα χρήματα. Απλώς να τολμήσει αυτό το οποίο λέει. Να κάνει αποκέντρωση. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι σε θέση και να διατηρήσει το πάρκο και να διαχειριστεί το πάρκο και να βρει πόρους και να είναι σίγουρη ότι θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα. Η δε περιφέρεια, λόγω του μετροπολιτικού χαρακτήρα που έχει το πάρκο, και έτσι πρέπει να έχουν αυτά τα πάρκα τα μεγάλα, μπορεί να έχει τον εποπτικό ρόλο μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού για να έχουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο πάρκο υπάρχει αυτό που πάνε πολύ. Μπέντε λίστη αλέσια και αλεστικά μη δίνεται.
Είναι γεγονός ότι δεν πληρώνει κανένας, ότι η σωστή διαχείριση θα φέρει πόρους και μην διστάζουμε να πούμε ότι πρέπει να κάνουμε διαχείριση για να πάρουμε χρήματα. Αυτά τα πράγματα για να συντηρηθεί αυτόματα ξαναπερνάνε στους πολίτες. Εγώ πιστεύω ότι ένας φορέας σωστός, καθαρός από την τοπική αυτοδιοίκηση, διότι η προσωπική μου άποψη είναι αυτή, οι σύνδεσμοι, οι φορείς, οι οργανισμοί κλπ. Πρέπει να καταργηθούν. Το μόνο που κάνουν είναι να η άποψή μου είναι αυτή. Η τοπική αυτοδιοίκηση δείχνει ότι μπορεί να διαχειρίζει τέτοια πράγματα. Και πιστεύω ότι πρέπει κάτι να γίνει και να τονιστεί στην κεντρική εξουσία ότι η διαχείριση των πάρκων της Αττικής πρέπει να περάσει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ευχαριστώ πολύ. Άλλα πάρκα στην Αττική που πρέπει να έχουν την προσοχή μας. Όμως το πάρκο Τρίτσι είναι σε μια περιοχή αυτή που λέμε υποβαθμισμένη στη Δυτική Αθήνα και η σημασία που έχει και το μέγεθός του αν θέλετε τα λοιπά είναι ειδικότερο μεγαλύτερο και γι' αυτό ίσως επικεντρώνουμε και εδώ, αλλά αυτή η συζήτηση μπορεί να μεταφερθεί και για το πεδίο του Άριος και για το Αττικό Άλσος και για τόσα άλλα τα οποία είναι εγκατελειμμένα και ερημώνουν. Νομίζω ότι σωστά ξαναφέρνουμε αυτό το θέμα σε μικρό χρονικό διάστημα να το κουβεντιάσουμε, επιβεβαιώνεται και από την κουβέντα. Δύο ζητήματα πρέπει να μας απασχολήσουν κατά τη γνώμη μας. Το ένα είναι το άμεσο, αύριο το πρωί δηλαδή, ότι πρέπει να παρθούν συγκεκριμένα μέτρα για να σωθεί αυτός ο χώρος, γιατί κινδυνεύει, γιατί τα ξερόχορτα έχουν πάει ένα μπόι, γιατί είναι καλοκαίρι, γιατί δεν υπάρχει νερό, γιατί δεν υπάρχει ηλεκτρισμός, δεν υπάρχει ρεύμα, γιατί όταν πέσει ο ήλιος και μετά ένας άνθρωπος με το παιδί του δεν μπορεί να πάει εκεί, κινδυνεύει, φοβάται, φυσιολογικό, δεν υπάρχουν δηλαδή στοιχειώδεις υποδομές. Αυτό είναι το άμεσο που πρέπει να το δούμε τώρα. Και το δεύτερο είναι τι θα γίνει με αυτούς τους χώρους, με ποιο καθεστώς, με ποια διαδικασία θα δουλεύουν κτλ. Να συμφωνήσω με την παρατήρηση του Περιφερειάρχη ότι η ευθύνη είναι της κυβέρνησης του ΙΠΕΚΑ. Και εμείς με το θέμα που φέραμε δεν θέλαμε να πούμε ότι η περιφέρεια έχει την ευθύνη. Η περιφέρεια έχει ευθύνη σε ένα πράγμα. Δεν μπορεί να αδιαφορεί, με αυτή την έννοια το θέτουμε εδώ και πρέπει να το συζητήσουμε, για τόσο σοβαρά ζητήματα που γίνονται στο χώρο που έχει η ίδια αρμοδιότητες και ευθύνη και πρέπει να παρεμβαίνει, να πιέζει, να προσπαθεί να δώσει λύση σε αυτά τα ζητήματα και με αυτή την έννοια κάνουμε και αυτή την κουβέντα σήμερα. Νομίζω ότι από την κουβέντα που έγινε φαίνεται ότι υπάρχει μια διάσταση απόψεων τουλάχιστον με εμάς, με αυτό που εμείς εισηγούμαστε και προτείνουμε σε σχέση με αυτό που ακούσαμε από άλλους ομιλητές και ορισμένοι το έβαλαν και κάποιος κάπως πιο καθαρά, ο κύριος Πονδυλίδης, παράδειγμα. Κοιτάξτε κύριε, δεν μπορούμε να μιλάμε για οτιδήποτε και στο πίσω μέρος του μυαλού μας ή στο μπροστινό να υπάρχει η λογική της επιχειρηματικής δραστηριότητας για να βρούμε πόρους να συντηρήσουμε το χώρο. Εγώ δεν λέω ότι κανείς είπε για να βγάλουμε κέρδος. Να συντηρήσουμε το χώρο. Με αυτή τη λογική. Δεν είναι σωστό. Νομίζω ότι οι εργαζόμενοι, ο ελληνικός λαός πληρώνουν πάρα πολλά, μα πάρα πολλά σε φόρους και έχουν απέτηση, πρέπει να έχουν απέτηση και υπάρχει υποχρέωση του κράτους, υπάρχει υποχρέωση των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης να τους δίνουν αντάλλαγμα για αυτούς τους φόρους που πληρώνουν. Δηλαδή τη δυνατότητα να πάρει κάποιος το παιδί του, να πάει σε ένα χώρο όμορφο, προσεγμένο, καθαρό, ωραίο, να μπορεί να παίξει, να μπορεί να μεγαλώσει, να μπορεί να διασκεδάσει. Αυτή η λογική ότι να φτιάξουμε ένα φορέα, μια επιχείρηση, ένα έτσι, ένα αλλιώς, για να δούμε πώς θα βρούμε χρήματα να το συντηρήσουμε, δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Δεύτερον, δεν μας βρίσκει σύμφωνος αυτό που λέγεται από αρκετούς, ακούστηκε σήμερα κατά κόρον, ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Υπάρχουν και πολλά. Δεν συμφωνούμε με αυτό.
Υπάρχουν χρήματα. Μόνο που αυτά τα χρήματα κατευθύνονται σε άλλες δραστηριότητες, μακριά από τις ανάγκες των εργαζομένων, μακριά από τις ανάγκες που έχει η νεολαία, ο λαός του τόπου μας. Πάμε σε άλλες λογικές τις οποίες έχουν, πολιτικές τις οποίες εφαρμόζουν. Κατά συνέπεια, χρήματα υπάρχουν και πρέπει να διεκδικηθούν. Το κράτος έχει υποχρέωση να πληρώσει. Αυτό που κάνει σήμερα δεν είναι ανικανότητα. Είναι μια σκόπιμη ενέργεια από την πλευρά του, ούτως ώστε να φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι ήρθε κάποιος ευεργέτης, ο οποίος χρηματοδοτεί, ο οποίος αναπτύσσει δραστηριότητα, ο οποίος το περιποιείται, το φτιάχνει και εν πάση περιπτώσει έτσι θα λυθεί το ζήτημα. Δεν συμφωνούμε με αυτό που ακούγεται ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Το ίδιο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα από τον κρατικό φορέα, τον κυβερνητικό, το στενό κρατικό φορέα, θα αντιμετωπίσουμε και από τον άλλο φορέα. Δηλαδή, εάν το πάρουν οι Δήμοι ή η Περιφέρεια αύριο, δεν θα υπάρχει ανάγκη να χρηματοδοτηθεί. Θα υπάρξει. Δεν υπάρχει δυσκολία στους οργανισμούς τοπικής διοίκησης σήμερα να λειτουργήσουν. Εδώ δεν μπορούν να πληρώσουν τους εργαζόμενους που έχουν. Δεν μπορούν να μαζέψουν τα σκουπίδια. Μήπως κάνουμε λάθος. Μήπως τρέχουν τα λεφτά από τα μπατζάκια τους και δεν ξέρουν τι θα τα κάνουν. Αύριο λοιπόν θα προκύψει ξανά το ίδιο θέμα. Είτε το έχει η κεντρική διοίκηση, είτε το έχει η περιφερειακή διοίκηση, είτε το έχει η τοπική διοίκηση. Το πρόβλημα της χρηματοδότησης θα είναι μπροστά. Εάν λοιπόν δεν εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για να μπορέσει να συντηρηθεί, δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Εκεί είναι το κομβικό σημείο. Διαφωνούμε κατηγορηματικά με όλους αυτούς που προτείνουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να γίνεται χρήση εμπορική, οικονομική σε αυτούς τους χώρους. Δεν θεωρούμε ότι έχει υποχρέωση ένας εργαζόμενος να πληρώσει έστω και ένα σέντς για να κάνει χρήση των χώρων αυτών. Αυτό το ρόλο παίζουν και οι ΜΚΟ κατά τα άλλα εκεί. Αυτό κάνουν και εκεί, το οποίο το λιμένονται και έχουν σοβαρή ευθύνη γι' αυτό. Δεν πρέπει λοιπόν να λειτουργήσει έτσι. Αυτή είναι, λέω, η κατάσταση. Τώρα, στο άμεσο, κύριε Περιφερειάρχη, νομίζω ότι η Περιφέρεια πρέπει με όση δυνατότητα διαθέτει να πιέσει στην κατεύθυνση αύριο το πρωί στο ΙΠΕΚΑ, οπουδήποτε στην κυβέρνηση, να διατεθούν τα αναγκαία κονδύλια για να συντηρηθεί το πάρκο. Που σημαίνει να επανασυνδεθεί το νερό, να υπάρχει νερό στο πάρκο, να επανασυνδεθεί το ηλεκτρικό ρεύμα, να καθαριστεί το πάρκο από τα ξερόχορτα τα οποία είναι κίνδυνος για να καταστραφεί, να διατεθούν τα αναγκαία συνεργεία που χρειάζεται για αυτή τη δουλειά, να καθαριστεί, να φυλαχτεί όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία χρειάζονται τώρα, δεν μπορεί να περιμένουν για αργότερα. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Στο κείμενό μας έχουμε μια παρατήρηση. Η ΔΕΗ και η ΔΑΠ έχουν κόψει αντίστοιχα το ρεύμα και το νερό από το πάρκο. Λες και είναι κάποια επιχείρηση η οποία δεν τους πλήρωσε και εν πάση περιπτώσει με αυτή τη λογική πάω και κόβω το... Δεν είναι λογική αυτή. Την ΕΙΔΑΠ την έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός 100.000 φορές και την ξαναπληρώνει και την ξαναπληρώνει έστω κάτω-κάτω της γραφής, ας χρωστάει το πάρκο, νερό πρέπει να υπάρχει. Τη ΔΕΗ το ίδιο. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να συμφωνήσει κανείς ή να ανεχτεί μία αντίληψη και μία λογική που λέει ότι επειδή δεν πλήρωσε ο φορέας που υπάρχει εκεί το ρεύμα ή το νερό, εμείς θα πάμε να το κόψουμε. Και τέλος, πρέπει να καθαρίσει από αυτούς οι οποίοι σήμερα το λιμένονται και είναι και αυτοί που έχουν τα μαγαζιά, το έτσι, τα αλλιώς, που δεν πληρώνουν. Χασί θα ήταν να πληρώσουν. Γιατί πήγε κανείς να τους ζητήσει να πάρει τα λεφτά. Και από τους άλλους που το λιμένονται, που κι αυτοί κάνουν οικονομική δραστηριότητα, υπόθηκε εδώ από ορισμένους, για να πάει, λέει, να μάθει το παιδάκι πως φυτεύουν το σπόρο, πληρώνει εισιτήριο στην ΜΚΟ. Αυτό νομίζουμε ότι δεν μπορεί να το ανεχτούμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς έχουμε μια υποχρέωση τώρα να πάρουμε μέτρα για να το προστατεύσουμε. Ευχαριστώ. Οι συνάδελφοι, πρώτα
απ' όλα θέλω να πω ότι έγινε μια ουσιαστική συζήτηση με την πρόταση Λαϊκής Σπύρωσης να φέρει το θέμα για το πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Όλα όσα υπόθηκαν από όλους τους συναδέλφους είναι στη σωστή κατεύθυνση και η απορία είναι ξεκάθαρη. Κάτι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να σώσουμε αυτό τον πνεύμονα πρασίνου στη Δυτική Αττική, την ήδη υποβαθμισμένη περιοχή στην Αττική, με τα τόσα προβλήματα. Αλλά θέλω να είμαστε ξεκάθαροι και ειλικρινείς, όπως πάντοτε σε αυτή την κουβέντα. Και το λέω αυτό δεδομένης τοποθέτησης του κ. Μανουσογιαννάκη, όπου άφησε, ας πούμε, ότι κοιτάξτε, μην μας φέρετε την ιδιωτική πρωτοβουλία. Σε αυτό, κύριε Μανουσογεννάκη, αγαπητέ φίλε Γιάννη, θέλω να πω ξεκάθαρα. Δείτε σε όλη την Ελλάδα, όχι στην Αττική, τον τρόπο λειτουργίας, το κόστος λειτουργίας και την αντιμετώπιση στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εάν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν το προσωπικό, το φως, το νερό, το τηλέφωνο, τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και οτιδήποτε άλλο είναι, είτε για παιδικούς σταθμούς, είτε για εθνικά αθλητικά κέντρα, είτε για οτιδήποτε άλλο. Βεβαίως δεν θα πας να το χαρίσεις, αλλά από τη στιγμή που η κεντρική διοίκηση στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής για την αποκέντρωση πόρων και αρμοδιοτήτων να μικρύνει το κράτος και όχι να συζητάμε εδώ όλοι μαζί που δεν έχει κανείς αρμοδιότητα το πώς θα σωθεί αυτή η ιστορία για να μπορέσει να επιβιώσει, σας λέω ένα απλό πράγμα. Πώς θα μπορέσει να πληρώσει η περιφέρεια Αττικής ή η Δήμη, τα είπε προηγουμένως ο κύριος Ζενέτος. Δεν επιτρέπεται από τον νόμο. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Όταν εγώ είμαι της νόμης να πάνε στους Δήμους όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο. Πάρκα ούτε τοπικά ούτε υπερτοπικά υπάρχουν. Υπάρχουν πάρκα τα οποία ανήκουν στους Δήμους. Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Πάρτε παράδειγμα το Λονδίνο. Πάρτε παράδειγμα το Παρίσι. Πάρτε παράδειγμα τη Ρώμη. Πάρτε παράδειγμα άλλες χώρες. Τα σκανδιναβικά κράτη. Ο πρώτος βαθμός είναι αυτός που ουσιαστικά κάνει το κουμάντο. Όταν όμως οι Δήμοι έχουν περικοπές 60%, δεν έχουν δυνατότητα για συντήρηση των πάρκων. Πάρτε παράδειγμα τον Εθνικό Κήπο. Δεν μπορούν, θα καταρρεύσει. Θυμάστε πριν από 3 χρόνια θέλαμε να βοηθήσουμε. Αλλά έγιναν όλες αυτές τις περικοπές και φρέναν τις χρηματοδοτήσεις. Συν ό,τι το άλλο, το 11, αυτό που σας είπα προηγουμένως, δεν βλέπανε ότι δεν θα έχουν λεφτά. Γιατί κάναν τον οργανισμό και βάλανε άτομα τα οποία δεν είχαν καμία δυνατότητα να συνεισφέρουν. Στην πόλη την ιστορία, όχι παρέμβαση, παρεμβάσει έχουν κάνει επί όλων των κυβερνήσεων. Και επί κυρίου Σουφλιά και με τους άλλους υπουργούς. Προσφάτως, τον τελευταίο μήνα, με την κυρία Ευαγγελίδου. Δεν έχει τη δυνατότητα ούτε 20.000 να δώσει. Συμφωνώ με την πρόταση του κυρίου Ζαφυρόπουλου. Να βρεθούμε με την ΕΔΑΠ, να συζητήσουμε, να δούμε πρώτα απ' όλα αυτά που είπε ο κύριος Μανουσογιαννάκης, να πληρωθεί η ΕΔΑΠ, να συνεχίσει το πότισμα μέσα. Δηλαδή αυτά είναι και σκληρά πράγματα. Συνέχισε να ποτίσει εκεί μέσα και δεν είναι όπως το δικό δίκτυο που χρωστάγανε από το 1990 της ΔΕΚΟ το Υπουργείο Μεταφορών που στεγαζόμαστε εδώ μέσα προσωρινά. 90 εκατομμύρια είναι, θυμάστε τον αγώνα που δώσαμε και φώναζα και ούρλιαζα. Πώς θα τα πληρώσει? Δεν τα έχουν εξοφλήσει, αλλά ξεκινήσανε. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι να βρεθούμε την ΕΔΑΠ. Συμφωνώ και αν να κάνουμε και προγραμματική να κάνουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε λοιπόν για το πεδίο του Άρεως που τόσο πολύ έχουν διαφερθεί ορισμένοι ότι δεν κάνουμε τίποτα, κυρία Παδημητρίου, μαζί με τους τεχνικούς και τους συμβούλους σήμερα βραδιάζονται, να είπαμε πάση περιπτώσει να πάρουμε 20 διμηνίτες. Να προσθέσω λοιπόν άλλους 20, να γίνει ένα ξεκαθάρισμα κάτω στα χορταριασμένα κτλ. Να το κάνουμε και αυτό. Αλλά δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση, εάν δεν μεταφερθεί αρμοδιότητα στον πρώτο βαθμό στους Δήμους, να μιλήσουμε εμείς. Μόλις θα πάρουν την αρμοδιότητα, εμείς είμαστε εδώ για να συζητήσουμε ουσιαστικά. Αλλά συζητάμε για το ποταμό του Κηφισού, να συζητάμε για το πάρκο Τρίτσης, να συζητάμε για άλλες περιπτώσεις που είναι γνωστές για να συμβάλλουμε, δεν μπορεί να γίνει. Δεν έχουμε τη δυνατότητα.
Είναι καθορισμένα τα έξοδα τα οποία έχουμε. Αλλά παρόλα αυτά, χρωστάνε αυτή τη στιγμή 2,5 εκατομμύρια άμεσα. Το 1 εκατομμύριο που είπε ο κύριος Γαλανός, τι να δώσει. Να δώσουμε τι, να εξοφλήσουμε τι. Που δεν επιτρέπεται να το δώσουμε. Εκεί είναι η τρέλα η μεγάλη. Άρα λοιπόν, για όλο αυτό το θέμα, επειδή σήμερα είναι συζήτηση, κατήθενται απόψεις. Θέλω να πω, πρώτον, ότι είναι αρμοδιότητα του κράτους. Ζητάμε λοιπόν και συμφωνούμε όλοι μαζί να μεταφερθεί στον πρώτο βαθμό. Ναι ή όχι, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, η εξόφληση των χρεών. Δεν έχει τη δυνατότητα, μου το είπε η κυρία Ευαγγελίδου, σας μιλάω πριν ένα μήνα. Πήγαμε μαζί με τον κύριο Σποδηλίδη, τον κύριο Καρδοματέα, τον κύριο Οικονομόπουλο, τον κύριο Πάσχο τον νομικό, να δούμε τι γίνεται. Δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ. Δεν έχουν τίποτε. Λοιπόν, η εξόφληση των χρεών από το κεντρικό κράτος. Μεταφορά των πόρων από το κράτος μαζί με την αρμοδιότητα. Όχι να δώσουν την αρμοδιότητα τώρα που δεν έχουν μία και πει πάρτε το και τα έξοδα τρέχουν, το προσωπικό είναι εκεί, πρέπει να γίνει συντήρηση, πρέπει να γίνει ανακατασκευή, πρέπει πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει μελέτη αξιοποίησης. Τόσα χρόνια δεν κάνε μελέτη αξιοποίησης και ερχόμαστε τώρα εμείς, μιλάμε αποσπασματικά, βεβαίως δηλώνουμε το ενδιαφέρον μας με την πρόταση της λαϊκής συσπήρωσης. Ρε παιδιά, μισό λεπτό, καθίστε να δούμε τι γίνεται. Αυτό βάζει η λαϊκή συσπήρωση. Δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Ο κύριος Ζενέτος, ο δήμαρχος Ηλίου, το είχε φέρει πριν 6 μήνες. Το ξανασυζητήσαμε και ζήτησε τότε και τη συμβολή μας. Και είπαμε δεν μπορεί να γίνει. Κάναμε τις παρεμβάσεις με διαφόρους άλλους δημάρχους. Λοιπόν, να δώσουμε λοιπόν αυτό που διαφωνούμε με τον κύριο Μανουσογιαννάκη, να δώσουμε τη δυνατότητα για ιδιωτική πρωτοβουλία και κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αν περιμένουμε εδώ στο κράτος, το κράτος δεν θα δίνει. Εμείς δεν θα μπορούμε να εμπλακούμε λόγω μη αρμοδιότητος, μηδέν στο πηλίκον. Άρα λοιπόν, εγώ λέω ναι στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Αλλά με όρους, κριτήρια και προϋποθέσεις. Όχι χήμα έτσι. Αυτά που έγιναν προχθές. Βεβαίως η ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί. Και να βάλουμε τους όρους, τους κανόνες και τα κριτήρια, το πώς μπορεί να παραχωρηθεί κομμάτι, όλο, μισό στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Και τι ακριβώς αυτή, ποιο θα είναι το κέρδος. Γιατί κανείς δεν έρχεται για φιλανθρωπία, για συζήτηση. Τα πάρκα να πάνε στους Δήμους. Συμφωνώ απόλυτα. Εμείς το παραχωρήσαμε, παρόλο που η αρμοδιότητα του Καλλικράτη έδωσε το πεδίο του Άρεως και το Αττικό Άλσος στην περιφερειακή. Τι δουλειά έχουμε εμείς. Τι δουλειά έχουμε εμείς. Και απ' την άλλη το παραχωρούμε στο Δήμο της Αθήνας, αλλά ο Δήμος της Αθήνας θέλει τα λεφτά. Είναι περίπου 5 εκατομμύρια το χρόνο. Πώς θα γίνει αυτό. Αστυνομία έχει ο Δήμος, ιδιωτική, δημοτική. Έχει την υπηρεσία καθαρισμού. Αμέσως τελειώσαμε. Έληξε. Πάρτε το και φτιάξτε το. Αλλά έλατε που έχει και έξοδα συντήρησης, έλατε που έχει και λειτουργικά, 5 εκατομμύρια. Ποιος θα δώσει αυτά. Θα χρηματοδοτεί η περιφέρεια από τα λεφτά που τους πετσοκοπήκανε το 60% για να πληρώνει το πάρκο. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Λοιπόν, σας είπα για το ΙΠΚ, να κάνω μία τελευταία προσπάθεια. Για τους διμηνίτες θα το φέρουμε θέμα στο επόμενο συμβούλιο. Να δώσουμε 20 διμηνίτες για το πεδίο του Άρεως, 10 για το Αττικό Άλσος και 20 για το Πάρκο Τρίτσης, να γίνει τουλάχιστον το ξεχορτάριασμα και τα άμεσα. Αλλά πρέπει να πάρουμε εργάτες. Μην έρθουν εκεί πέρα και δεν δουλεύουν. Γιατί υπάρχει λοιπόν και αυτό το θέμα. Και να δούμε ποιος θα είναι υπεύθυνος αυτό. Επίσης είπα για την ΕΙΔΑΠ, το Γρηγόρη, βεβαίως να καθίσουμε. Αναλαμβάνεις την πρωτοβουλία. Να γίνεις όλα, ό,τι νομίζεις Γρηγόρη. Είμαστε ανοιχτοί σε όλους. Μακάρι να υπάρξει. Εγώ δεν έχω δει στο παρελθόν καμία λύση. Λοιπόν, να γίνουν οι συναντήσεις. Εμείς έχουμε σύμβουλο το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Θα πάμε στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, θα συζητήσουμε τον κύριο Σπρίτζη, να βάλουμε εκεί μία ιεράρχηση, μας υποστηρίξει το Τεχνικό Επιμελητήριο, για να δούμε πώς η μεταφορά της αρμοδιότητας με πόρους μπορεί να υπάρχει κάποια τύχη. Στην περίπτωση που δεν έχει καμία τύχη και με την αποκέντρωση, τότε λοιπόν θα πάμε όλοι εκ των ενόντων με τον πρώτο βαθμό, για να δούμε ουσιαστικά, χωρίς βερμπαλισμούς, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε, εμείς εδώ είμαστε, το έχουμε αποδείξει, το κάνουμε. Από εκεί μετά πλέον η κεντρική διοίκηση, η κυβέρνηση, δια των υπουργών της, ας αναλάβει την ευθύνη.